Και τώρα τα δυο μας. Και τι ωραία που περνάμε και τι ωραία εβδομάδα. Τα δυο μας γιατί. Εδώ τα δυο μας. Όχι τα δυο μας εγώ και εσύ. Το πάω 6 μέρες μετά. Και τώρα τα δυο μας. Άσα λούπα, έχει συγκέντρωση για το μακεδονικό, έχει άλλα. Άστα αυτά, αυτά το σύνδεσμο. Αυτά είναι χαζά. Το μακεδονικό. Ναι. Τι λες εγώ, και εγώ θα είμαι. Είναι να κάνω σιωπηλή συγκέντρωση. Σιωπηλή. Εκεί, όχι. Η φωνή. Το λαρίγκι πρέπει να το φτύσουν μέσα στην τουμπάρα. Το λαρίγκι πρέπει να το φτύσουμε στην τουμπάρα. Αυτά βασικά, τα 12 η ώρα. Τι, το παιχνίδι πρέπει να γίνει χωρίς κόσμο. Το μάτσε 35 ετία είναι αυτό, Μάριο. Και αυτό να γίνει χωρίς κόσμο. Δεν πειράζει. Α, είμαστε παρόν. Πάντω θυμάσαι πώ έκλεισε. Μπορεί να προκύψει. Την Παρασκευή. Φεύγει, είστε στην πόρτα, εγώ, είσαι εδώ. Εγώ. Ναι, ναι. Και δεν ακούς τι λέω. Ναι, τι λε. Μου λέει παύση. Τι βρωμόστομα είσαι. Τι. Λέω, κάτσε μη σου κάνει καμιά κεφαλιά ο Πόνσε και σε έχουμε λιπόθυμο. Και μου λες παοξής ρε φίλε, πόσο βρωμόστομα. Να πεις ρε, το και προφανώς ήταν λιγάκι. Αν σκοράρει κάπου. Μια θλασούλα αυτή. Ναι. Προγραμμένη έρχονται. Άιντε αδέρφια, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ωραίος καιρός στην πόλη. Πολύ ωραίος καιρός στην πόλη. Είναι πάντως λίγο Blue Monday. Είναι λίγο Blue Monday. Ίσως κάποιοι αλλιώς να την περιμέναμε. Μέναμε. Βάλ το πόδι. Αμαν, Χριστό, το ίδιο από όρτζι. Εσύ αυτό το πιστεύει. Τώρα σαν να μπήκαν κάποιοι τύποι από το Δελασάλ. Βάλε τώρα τους άλλους από το VML να μπουν μέσα. Το New Order, άμα σε ακούσουν, θα σε δίνουν. Θα έρθουν τώρα. Θα σε βαράει με τον Μπάσο. Δεν νοιάζει, ρε φίλε. Ο Αλιταράς. Σε μέθη είμαι, ρε φίλε. 6 μέρες για το Μπάσο 15. Είναι και United, δεν ξέρεις. New Order. Όχι, τους έχουμε μέσα αυτούς εδώ. Τι βάζουμε 5, 6, 7, 8. Από συγκροτήματα. Λιγκάνο είναι ο άλλος βαράει. Αρέσει, ρε, κάκι, έχει κάνει και σχήμα που κάνανε κομμάτι για το YouTube. Το έχω βάλει. Το Hanky Park, το θυμάστε και το έχουμε βάλει. Ναι, Γιάννος είναι και έχει ξεμητήσει από το θέατρο των Κινέζων. Άντε, ρε, άντε όπως το θέλει ο Παπαδόπουλος. Έτσι, γαζιά, Δευτέρα είναι, παραμονές του Ολυμπιακού. Το θέλει πιο πριονάτο, στείλε τώρα μήνυμα, 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Που κανονικά, αν αγαπάς τον ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να πας στο γήπεδο. Δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός FM και ενώ όνομα επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. Καλημερίζουμε τον εκπρόσωπο των Κινέζων στη Μακεδονία. Σαν να πουλήσει νερά. Ακούστε το νερό. Τι μποράει το που λένε. Πολύ ωραίο σήμερα. Και σήμερα. Αυτό. Χριστό. Και όσοι αυτοκαμαρώνετε, αυτοφτύνετε. Φτούφτου να μην σε ματιάξουμε. Είναι η Τρόικα στο λίμπερο της καρδιάς σου, στους 107,4 μεγάκυκλους των FM. Χρύσανθος Τσαλτίδης, μετά από τις 3 συνεχόμενες νίκες. Και τρεις δεν είναι. Όχι, δύο. Δύο, sorry. Δύο είναι μόνο. Πώς είναι πώς είναι. Μετά... Άρα, εντάξει. Μπράβο. Ναι, αλλά πώς έχεις βάλει. Μπράβο. Μπράβο. Τέσσερα εκτός έδρας. Εντάξει. Ντρεπόμαστε που δεν έχει έρθει ακόμη μήνυμα. Εντάξει. Δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός FM και ενώ ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε γράφεις ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. Φτουφτού είσαι κόμπλος. Φτουφτού. Αυτά τα κάνω Βαρουφάκης. Α, ναι, θα πας σήμερα στην ΕΡΤ3. Και από τώρα ετοιμάζεις. Λοιπόν, περίμενε. Σήμερα στην ΕΡΤ3 στην εκπομπή Pressing που παρουσιάζει ο Σταύρος Σταμπουλής. Ώρα. Ο Τάσος Σταμπουλής, συγγνώμη, Τάσο. Στις 8 η ώρα, όλοι συντονισμένοι στην ΕΡΤ3, ο Χρύσανθος Τσαλτίδης θα μιλήσει για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έτσι. Θα υπάρχει, νομίζω, δύο καλεσμένους φέρνει κάθε φορά. Θα μιλήσει για το Άρης. Για το Άρης. Νικόλας. Συμπέρασμα, ενώ μας έχει ξεπαρθενιάσει, γίνεται χαμός. Γρηγόριος, 757, μας ξεπαρθενιάζει, να είσαι καλά Γρηγόριε. Έχουμε δύο εισιτήρια. Ναι. Κανονικά. Ναι. Θα δίνουμε εμείς, θα κληρώσουμε. Ναι, θα κληρώσουμε. Τώρα αυτό τι ήταν, ρε. Σαν άλλη φορά τη δίνουμε, μα τι είναι αυτό. Τι όχι. Άλλη. Α, μάλιστα. Θυμάμαι ένα φίλο μου έδινε Άρης Παραθηναϊκός ενώ είχε sold out. Στο ποιο, στο τελικό. Στο τελικό. Καλά, αυτό τώρα εντάξει, οκ. Λοιπόν, συμπέρασμα μια μελαγχολική Δευτέρα. Πριν βγει από το στούντιο Τσαλτίδη. Όχι μια, κι άλλη μια μελαγχολική Δευτέρα για εσά. Άρα είναι η Δευτέρα, η Αριανάρα είναι Πέμπτη. Ναι, αυτό και εσένα. Επίση. Προτιμούσε χίμε Γιάννενα ή ήττα του ΠΑΟΚ. Είμαι για ένα. Σε παράδειγμα. Όπως και είναι οι Αριανοί που πήγαν στο γήπεδο είναι παράδειγμα. Αντί να κάτσουν να δουν. Πείτε τα, πείτε τα. Να στείλουν τη μαύρη ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει η ήττα του ΠΑΟΚ. Εγώ έλεγα να κερδίσω. Ρώτα όποιους ήταν εκεί στο ημίχρονο. Άλλο είπες τώρα. Σου λέει, ρε παιδί μου. Φίλε, και τα δύο που είπες ήταν λάθος. Άσο με Γιάννενα εννοώ έπρεπε να πεις. Ήττα του ΠΑΟΚ και χ με Γιάννενα μου λες. Άσο του Άρη ήθελα.
Δεν είσαι Άρης, φύγε. Φύγε ρε, δεν είσαι Άρης. Δεν είσαι Άρης. Φύγε ρε Ποντίκι. Να φέρουμε Αριανό. Λοιπόν, πριν βγει Τσαλτίδη από το στούντιο Τσαλτίδη. Συμπέρασμα. Μια... Χρήστο το κομμάτι παίζει από κάτω. Το βγάλε, το βγάλε. Συμπέρασμα μια μελαγχολική Δευτέρα. Πάω στο αριστερό χέρι. Δεν δίνουμε πέναλτι. Άρης, Ευγέννη Σαχόβ δηλαδή. Άρης, στο δεξί χέρι δεν δίνουμε πέναλτι. Έτσι. Μιχάη Κόρχουτ. Μπράβο, τραβάει το άλλο. Άιντε βρε. Βαρού, καθηγητή Βαρούχα, άκουσα το ανέλησε τη φάση μια ώρα. Εντάξει. Βαρούχα. Λοιπόν, επίσης, στον Μάτος δεν βγάζουμε όσοι, ποτέ κόκκινη. Όσοι λέγατε. Ακολούθα ένα. Κάνει τη μαγική. Κάνει τη. Ότι ο δεν είμαι ταξιτής, είμαι φίλος με μπλε αμάξι. Συνέχισε. Δεν είπα σένα. Λοιπόν. Και οι υπόλοιποι, τέτοιοι είναι. Λοιπόν, που φίλοι λέγατε ότι πήρα το μάτσι Ξάνθη, μου το έδωσε ο Ιβάν για να χάσω από τα Γιάννενα. Κακεντρεχή κομπλεξική φίλη. Δεν το είπε κανείς αυτό. Κάποιος, κανείς δεν το είπε. Εγώ είπα άλλο. Τέλος το πρωτάθλημα για τον Πύρο Πάοκ. Το είπε άλλο. Γιατί σου λέει θα έρθει ο Άρης του Μπάρα. Εγώ τι είπα. Τι είπα εγώ. Αν το είπα αυτό. Βράσει τώρα και έχει το τόπο. Το μάτσι 15 ετία. Τραγικό. Τραγικό. Αν το είπε Αν το είπε ο κύριο που λε τραγικό. Τώρα που πάτε, Τρίπολη. Τώρα το επόμενο είναι Τρίπολη. Και μετά. Και μετά. Είσαι ήσυχο. Έρχεται. Να το κόψω. Τι να κόψει, ρε χαμένε. Να πούμε καλωσόρισε στην πόλη μα στο Γιάννη Φετφατζίδη. Την πλησιέστερη. Για να μην γίνει παρεξήγηση, προσέξτε τα ελληνικά μου, την πλησιέστερη προς τον Βασίλη Χατζηπαναγή τρίπλα. Αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή γιατί ήταν ο γιατρός, ο Κωνσταντινίδης. Τέτοια τους λες, αφιλιάζω να δεν κερδίζει ο Άρης. Τέτοια τους λες, να πες, εσένα ακούνε. Εσένα ακούνε. Ο Άρης είναι πέμπτος, φίλε. Αυτό το λέω ποδοσφαιρικά καθαρά, τι μηνιά, αυτό τη σχέση έχει. Κατάλαβες. Μέσα εκεί και με κανονικό διαιτητή, όχι σαν το χθεσινό που δεν έδωσε το πέναλτι. Αυτή τη Δανέζα. Αυτή τη Δανέζα δεν τρέπεται καθόλου. Καλά, ξένη, που δεν σου αποβάλει τον Μάτος που πιάνει από το λαιμό με το δεξί του χέρι. Χαμένε τώρα, Λιβάγια, πρέπει να έχει φαϊκό και τρώει δικό μα κίτρινη. Τι μου λες τώρα. Τι μου λες τώρα. Σε αδική. Αντί να κάνω 0-3 χθες εκεί πέρα να τελειώνει το πρωτάθλημα από χθες, να του σκοπούν τα πόδια. Στο 20. Αλλά θα το τελειώσω την Κυριακή. Στο 25. Την Κυριακή μόνο νίκη. Αυτά τα να πάω για την ισοπαλία, να κρατήσω 6 βαθμούς, 9 στο κεφάλι και να τελειώνει ιστορία. Είναι πάω Ολυμπιακό. Πρέπει ένα μας να φτύσει το λαρίκι σου, ο παδέ του πάω μέσα στο γήπεδο, άσε τα κινητά, όλοι άσε τα τσα-τσα-τσα-τσα. 12 το πρωί, το πρωί αν θες να πας για τη Μακεδονία, να μην σώσεις και πας, και αν πας, να μην σώσεις και πας. Αν θες να πας, ναι και καλά, να είσαι σιωπηλός, πιες μια γκαζόζα εκεί πέρα, πιες ένα χυμούλι, ήσυχα, όμορφα και να ανηφορείς μετά για την Τουμπάρα. Αυτά. Υπάρχει, θα τη διαβάσουμε. Θα τη διαβάσουμε κάθε μέρα. Δεν διαβάζω τίποτα. Εγώ και ο Τσαλτίδης. 26 σύνδεση του ΠΑΟΚ. Θα σας κάνω άλλα. 12 η ώρα το πρωί. Συγκέντρωση στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ψέμα, ψέμα, ψέμα. Για τη Μακεδονία έχει συχθεί αίμα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ω, Άις Βάιχιν, αλληλία, κάνεις και χαιρετισμό, είσαι λέει. Εσύ 17 φορές το χαιρετίζω το διπλανό σου. Σε πειράζει τώρα να το κάνω για σένα. Άντε ρε χαμένε που θα μαζευτεί κόσμος. Να μην πάει κανείς ρε. 26 δεν θα πάει κανείς. Λάθος. 12 η ώρα το πρωί την Κυριακή. Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Διαβάλματα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος, να κοιμηθεί. Οι σύνδεσμοι καλούν. Μια χαρά το Σάββατο να κοιμηθεί ήρεμα, ήσυχα. Ούτε έξοδο Σαββάτου. Τι να μην γίνει το μάτς. Άντρε, αν αποφασίσουν να σηκωθούν να παίξουν αυτοί, έτσι. Αν αποφασίσουν να σηκωθούν να παίξουν. Κανένα στη συγκέντρωση. Πόλεμο. Πόλεμο στην ανακοίνωση. Για τη Μακεδονία είναι. Να το κάνει την άλλη Κυριακή. Τώρα πρέπει να γίνει. Όχι, είναι τώρα. Ο κόσμος φλέγεται. Όχι, δεν φλέγεται. Ησύχασε μια χαρά. Τέλειωσε. Πάει, πάει. Φλέγεται. Πέρασε. Πάει, πέρασε, τελείωσε. Και τελείωσε. Μπράβο στους οπαδούς της ΑΕΚ που απλώσαν πανό. Ναι. Μακεδονία, γη ελληνική. Το βάζουμε εδώ και καιρό αυτό. Ρε. Χίλια μπράβο. Είναι από εκεί. Και ειδικά σε εμάς από εκεί. Ναι. Είναι η δεξιών. Ναι. Ναι. Οι άλλοι από εκεί τους κοιτούσαν. Ναι. Περίεργα. Λοιπόν, μία μουσική ανάσα για να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια τα οποία βλέπω εδώ πέρα. Εντάξει, από αυτούς τους Σόρτζι, αμφιβάλλω αν κανείς ξέρει άλλο κομμάτι. Μόνο αυτή τη διασκευή, είναι τίποτα αυτό άλλο. Δεν ξέρεις, που βάζουμε παιδί μου quiz. Ποιος είναι ο δεύτερος μαζί με τον Ζουάμ μετά τον Τζορτζ Μάικλ. Δεν έχει δεύτερο τραγούδι. Έχω ρωτήσει 15 άτομα αν ξέρει. Κανείς δεν μου είπε ένα άλλο κομμάτι. Κανείς. Ούτε να μου το περιγράψει δηλαδή. Εγώ τρέξα να το πάρω. 5.000 δώσαμε τότε. 4.800. Χριστό! Έδωσε 5.000 δραχμές για να το πάρει το άλμπουμ για αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Το είχαν βγάλει συγκλάκι με 1.300 δραχμές. Απίστευτος. Απίστευτος. Λοιπόν, Χρήστο και όσοι έχουμε, τον παρουσιάζουμε επίσημα κοντά μας για ένα ακόμη πρωινό Δευτέρας. Αναπόσπαστο στέλεχος της Τρόικα και φυσικά άπειρα βράδια στην πολυετή καριέρα του ως DJ είχε παίξει το κομμάτι αυτό φυσικά από τους θεούλιδες του Manchester, τους New Order.
Λοιπόν, Γρηγόριος μας και παρθενιάζει. Δημήτριος, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Μπαίνει για ΠΑΟΚ. Δίνουμε, παιδιά, δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αύριο θα βάλω και quiz για να δώσουμε εισιτήριο. Ωραία. Θα κάνουμε και λίγο δύσκολο, φίλε. Ωραία. Εδώ θέλουμε να έχουμε συμμετοχή. Εντάξει, ρε, φίλε, εντάξει. Μόνο αν δίνουμε τρία εισιτήρια, να δώσουμε ένα με quiz. Θα δίνουμε δύο σήμερα. Δύο αύριο, δύο μεθαύριο. Έξι εισιτήρια, ρε, φίλε. Μια φορά βάλουμε και ένα κουιζάκι. Ναι, εγώ εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Για να μην το κάνουμε χειρότερο αυτό που σου είπα στο Σασέρα, αλλά άντε, άντε, κομμάτια να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να αποδείξει κιόλα αυτό. Ναι, αυτό θα σου πει ο άλλο, φίλε, εγώ στέλνω. Και αν εσύ απέδειξε το, δεν γίνεται. Θα πούμε σε λίγο τι εννοεί. Είχε μια ιδέα ο Παναγιώτη, έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνο για ΠΑΟΚ. Χρήστο για ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Εδώ ζητάνε ναυτικούς. Μάλιστα. Εμπειρία από καράβια. Θαλασσόλικος. Τι είναι η Δραμαμίνη. Δραματική ταινία μικρού μήκους. Θα σας ειδοποιήσουμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, στην Δράμα γίνεται κάθε χρόνο το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Και η Δραμαμίνη είναι από τη Δράμα. Τα δύο τα αδέρφια. Ωραίο συγκρότημα. Ωραίο συγκρότημα. Είναι στην ουσία δύο. Έχει βγάλει Δράμα. Τα αδέρφια. Πασχάλη. Είναι από εκεί καταγωγή. Πασχάλη, Πασχάλη. Το Δοξάτο Δράμα είναι. Α, ναι, το Δοξάτο Πασχάλη. Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, μήνυμα Παύλα απορία του αγαπημένου μου Παοκτσί 164. Ο Σάκης Μουστακίδης, ε. Ναι. Ο Φούτρε της Ελλάδος. Το γούσταρα πάρα πολύ. Δεν... Ο Φούτρε ήταν άλλο στυλ. Hey, πολύ κοντός τέτοια, όχι. Yeah, πολύ τεχνικός ο τέτοιος. Ο Μουστακίδης ήταν αυτό το, που λέει και ο Δημήτρης ο ψηλός, ο Λίντς, το αλογίσιο. Το αλογίσιο. Αυτό το αλογίσιο. Ο Φούτρε ήταν κοντό. Ναι, γιατί ο Μουστακίδης ψηλός ήταν. Ψηλός, βέβαια, ναι. Βέβαια. Όχι τον Ιορδανίδη, μπερδεύει το δικό μας, ρε. Που το Μούτζον ο Σάκης ο Μουστακίδης, μάτια μου. Ο Σάκης, ναι. Που, τον το που μου είχε το μπλουζάκι ακόμα κρατημένο στη μαμά του. Ποιο χωρέστη. Ξέρει ποιο μπλουζάκι. Ποιο μπλουζάκι. Εθνική Αγγλίας νέων που ανταλλάξανε. Ελλάδα, Αγγλία στην Πάτρα. Ένα-ένα. Έχει το μπλουζάκι. Μου λέει το έχω αφήσει όταν ανέβει Δράμα, πάρε με, το έχω λέει στη μαμά μου. Αφού δεν πα εσύ, Μάρι, πώ θα έρθει το μπλουζάκι. Πήγε ποτέ. Αυτό σου δεν φταίει το παιδί, δεν είπα εγώ τίποτα. Α, ναι. Λε μου είχε το μπλουζάκι. Το είχε το παιδί, η μαμά του προφανώ χωρέθηκε. Μακάρι να ζει, γυναίκα, αν ζει, θα είναι τώρα καμιά 100. Κάτι δεν καθόλου. Πότε έγινε αυτό, ρε φίλε. Έχει 33 χρόνια. Μια φορά δεν πάτσε το πόδι στη Δράμα να πάρει το μπλουζάκι. Πέρασε, έχω περάσει Δράμα όλο και όλο. Δύο φορέ. Τη μία μα με τον Ηρακλή, το 01-02. Λες τώρα για μπλουζάκι θα τρέχουμε. Ας με το φέρουν σπίτι. Και άλλη μία, αλλά μείναμε μία μισή ώρα κάπου για καφέ. Για πού να προλάβεις μία μισή ώρα στη Δράμα να το βρεις τον άλλον. Είναι Αθήνα και Δράμα, ότι δεν βρίσκεις κάποιον σε μία μισή ώρα. Πήγαμε για δουλειά, βρε. Ναι, σαν να πηγαίνεις από Κεφισιά Πειραιά, κατάλαβες. Είχαμε πάει για δειγματισμό. Λοιπόν, λέει ο 164. Καλημέρα. Ο Κορχούτ ταξιέψαχνε. Τόσο γρήγορα κατάλαβε τι παίζει στον Άρη. Λοιπόν, για να πάμε στο διάλειμμα, να μην τρώμε το μισάωρο, επαναλαμβάνω. Το συμπέρασμα μιας μελαγχολικής Δευτέρας. Στον ΠΑΟΚ το αριστερό χέρι δεν δίνεται πενάλτ με τίποτα, βλέπε Ευγέν Σακόφ. Στον Άρη το δεξί χέρι δεν δίνεται πενάλτ με τίποτα, βλέπε Μιχάη Κορχούτ. Το εντοπίζει ο 164, απλά δεν εντοπίζει της δικής του ομάδας. Απαράδεκτος, κάκιστος, ο 42χρονος κοινωνικός λειτουργός Παπαχίτζιεν Μίκαελ Τίκγκαρντ του συνδέσμου διαιτητών Χόλσδεμπρο της βορειοδυτικής Δανίας. Άντε δρόμο, να πάρει δρόμο για να μην ξαναπατήσει το πόδι εδώ πέρα. Παιδιά, κανονίστε, θέλετε Έλληνα διαιτητή. Να φέρουν κανονικούς ξένους. Ζήτω Γιώργος Κομίνης. Εντάξει, καλά. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε. Τι κάνω, Κασφέρ. Σχολιάστε την διαιτησία του Δανού, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ στο Ζαμπά, δεύτερη κίτρινη, δεν δίνουμε γιατί τίποτα. Γιατί την πρώτη, ο Λιβάγια, μπραβά, η κόκκινη. Ακόμη και πρώτη, ακόμη και στην πρώτη, δεν καταλαβαίνω καλά τι γίνεται. Άντε στη χειρότερη, δίνω κίτρινη και στους δύο. Γιατί δίνει μόνο στον Ζαμπά και δεν δίνει και στο Λιβάγια κίτρινη. Απαράδεκτο. Και για μένα δεν δίνει, όχι για μένα, δεν δίνει κόκκινη στον Μάτος που πιάνει, όλο μπροστά του γίνεται η φάση, με το δεξί χέρι από το λαιμό τον Τάσο Μπακασέτα, μιμούμενος τον Βαρέλα στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό που είχε πιάσει από το λαιμό τον συμπαθέστατο Σουηδό Μάρκους Μπέργκ. Αυτός εργαζόθηκε πάνω του. Και στην επόμενη φάση γίνεται το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Το 1-0 και με τον Μπέλκα. Όλα με τον Μπέλκα. Το ναι. Φάουλ. Ναι. Δεν δίνει αυτό εδώ. Άντρε, φάουλ και κόκκινη. Και βγαίνει μπροστά μετά από 13 δεύτερα γίνεται το 1-0. Τα μετά, the rest is history που λένε. Δεν αποβάλλει τον Μάτος που σοριάζει τον Τάσο Μπακασέτα πιάνοντάς τον από τον λαιμό. Σχολιάζεται γενικά για μένα.
Να πω κάτι. Για μένα δεν έχει ψωμί το μάτς αυτό. Πρέπει να έχω βγάλει από αυτό το μάτς 2-3 σημειώσεις. Ξέρεις γιατί. Αλλά τα έχω για αύριο. Τα λέγαμε και λίγο στο μηχανάκι. Το χειρότερο απ' όλα για τον Ζουνίδη, ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Ότι δεν μπορείς να κάνει κάτι με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ σε 90 λεπτά πόσα φάουλ έκανε. Περίμενε, στο πρώτο ημίχρονο. Όσο το 90 λεπτό. Αμάν, το είπαμε νομίζω χθες αυτό. 8 φάουλ. 8 φάουλ, ναι. Απίστευτο δεν είναι. Ναι. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι, 8. Ειδικά για ομάδα που παίζει και με 10 παίκτες, έτσι. Που ναι. Σημαίνει πήρες πολύ εύκολα το 1-1. Πήρες πολύ εύκολα το αποτέλεσμα. Δυστυχώς. Ναι. Πολύ χαλιάκ. Ήταν μεγάλη ευκαιρία χθες για το διπλό. Αδιάβαστο ο Ζουνίδης. Για μένα ο ΠΑΟΚ έπρεπε να το έχει έτσι. Εγώ έτσι πίστευα. Το είχα φωνεί και από την Πέμπτη το είχα πει. 0-3 στο 25 το μάτσο αυτό. Σοβαρά. 0-3 στο 25. Κάτσανε για λίγο οι συμμετοχές για Ολυμπιακό. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Προφανώς ο κόσμος έχει συμμορφωθεί, καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να πάει στο γήπεδο. Αν αγαπάς. Αν αγαπάς. Ό,τι για κάνεις, η τουμπάρα πρέπει να βράζει. Ναι, να ξεχάσετε αυτά τα κινητά. Εγώ αν ήμουν ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης, θα έλεγα επίσημα το μάτς αυτό θα γίνει και κλεισμένων των πορτών. Δεν θα πέσει το σπόρι. Και κλεισμένων των πορτών. Ιβάν, κάντο για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Έτσι. Τέλος, πάρα πολύ απλά. Μαζί μας έχουμε τις δεξιώσεις διαμαντής. Από ένα πάρτι στην Τουμπάρα, από ένα πάρτι 20 ατόμων έως ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων. Από μια παιδική κατασκήνωση έως μια αεροπορική εταιρεία, η εταιρεία Κέντερνη Διαμαντής ανταποκρίνεται, ναι καλά άκουσες, με συνέπεια σε κάθε επαγγελματική πρόκληση. Δεξιώσεις Κέντερνη Διαμαντής, πού τον βρίσκουμε τον τύπο? 18 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκη, Αγίου Αθανασίου. Και τηλέφωνο έχει, φυσικά και έχει. Στο 2310-530-525, πανεύκολο, 530-525. Για ποιο λόγο? Για να οργανώσουμε την τέλεια εκδήλωση. Μήνυμα οπαδού του ΠΑΟΚ, του Θαλαμοφύλακα, και μαντέψτε ποιον προκαλεί, σε ποιον ρίχνει το γάντι. Στον πολυαγαπημένο μας, κύριο Κώστα. Από δεν την... είναι κύριος Κώστας, είναι Κυρικό. Κυρικό. Ή αλλιώς Κόκο. Όχι Κόκο, ναι. Κόκο. Έτσι είπε, το φωνάζανε. Κυρικό, εμείς το βαφτίζαμε, μην το λένε και στις άλλες εκπομπές, έτσι. Ναι. Λέει ο Θαλαμοφύλακας λοιπόν. Κόκο, Κόκο, βγες σήμερα Χαρτινούλη και πες για Πετρόπουλο, Λινοξυλάκι, Πιερικό και άλλες ιστορίες από την κρύπτη. Και μετά πες εκοιμήσου. Θα σε ξυπνήσουν οι φωνές μας την Κυριακή με Αγγλονιγηριανό. Νταγλαρά, λέει ο Θαλαμοφύλακας. Τεράστια απόκριση κάνει ο Πασχαλάκης. Είναι πολύ δύσκολο το σούτ. Εκεί στο 5, στο 7, πότε είναι. Είστε η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια τουλάχιστον που θα πάρει πρωτάθλημα με MVP τον goalkeeper. Άντερε χαμένε. Δεν υπάρχει καμία. Άντερε χαμένε. Τα λες και τα πιστεύεις κιόλας. Δασκαλάκης, σε κρατάει σε όλα τα κρίσιμα σημεία σε όλη τη σεζόν. Ο Πασχαλάκης, τέλος. Το μυαλό μου σωτήρι. Για την Κυριακή. Λοιπόν. Να δούμε. Σχολιάστε. Σχολιάστε. Όχι τηλεόραση, Παναγιώτη. Ναι. Γιατί χάστο. Όχι, τηλεόραση. Πιο καλά. Εννοείται το λέει πιο καλά. Εννοείται έτσι. Καλά. Επαναλήψει ναι. Αυτά Λάξε, τέτοια. Ναι. Δεν σχολιάζω. Απλά δεν βλέπει μόνο συνέχεια το ανοιχτό γήπεδο. Ναι. Για τους, σχολιάστε τον πανηγυρισμό του Πέτρου Μάνταλου. Τον οποίο, αν κατάλαβα καλά, τον κάνει μπροστά στον Αντελίνο Βιερίνια. Με τα δυο χέρια έτσι. Τρομακτικά προκλητικό. Μπροστά του πρέπει να είναι από τον Βιερίνια. Κύριος ο δικός μας. Μισό μέτρο. Αν κατάλαβα καλά, σχολιάστε το αν θέλετε και σχολιάστε και το πανό των οπαδών της ΑΕΚ. Ντροπή της προσφυγιάς, χωρίς αξίες και ήθος, είναι αυτοί που αλλάζουν το έμβλημα στο στήθος. Τώρα μας πικάρατε. Το διαβάζω μία ακόμη φορά, γιατί πολλοί κόσμος δεν καταλάβαινε τι λέει. Ντροπή της, ή δεν είναι υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι καθόλου παρατηρητικοί. Βασικά δεν φαινόταν πολύ καλά. Ναι. Έχουν μπει και οι stewards μπροστά της ΑΕΚ με τα γυλαίκα, με τις αλιάρες. Ντροπή της προσφυγιάς, χωρίς αξίες και ήθος, είναι αυτοί που αλλάζουν το έμβλημα στο στήθος. Το σχολιάζει όποιος θέλει. Έτσι, όποιος θέλει. Έχουμε κάποια θεματάκια τα οποία τα έχουμε για αύριο. Πώς λεγόταν εκείνη η υπόθεση με τον Πανσερέκο στις Σέρες, Με τους Καραγιαννίδηδες. Όχι, όχι τα λουλούδια. Έλα, αρκιώσει. Με την ΑΕΚ το 86, δεν ήταν αυτό. Α, ναι, ρε. Πώς λεγόταν η υπόθεση. Όχι Κιάπε. Του Κιάπε είναι άλλη. Άλλη, ναι, του είναι στι Σέρες, ρε. Τον είχα γνωρίσει τον Κιάπε. Για δωροδοκία, ρε. Από κοντά. Παράζει, παίξτε με την ΑΕΚ. Στο Βόλο, ρε. Ναι. Μετά με 6. Το φιάσκο, μείναμε με 6. Ναι. Ναι. Πήγανε δύο πούλμαν. Βασικά είχατε πάει 13 μόνο, νομίζω. 14 παίκτες είχαν πάει. 13. Ναι. Και μείνανε στο 25ο λεπτό, μείνανε οι 6-7, πέθανε όλοι κάτω. Τόσο νωρίς σταμάτησε το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω, ναι. Στο 30ο λεπτό, φιάσκο. Τελείως φιάσκο. Ναι. Πήγαν οι 1-2 πούλμαν δικοί μας. Παράζει για Ευρώπη. Και μέσα είναι και δύο παοξίδες. Πώς λεγόταν η υπόθεση της Σέρες, ρε.
Κόλλησα τώρα, ρε. Είναι χαρακτηριστική κιόλα. Κόλλησα, ναι, και εγώ κόλλησα. Είχε ονομασία όπω Κιάπε. Πώ υπόθεση Κιάπε. Ναι, ναι, ναι. Ο Κιάπε είναι για ήθος, τώρα, κατάλαβες, για αξίες. Από ό,τι έχω μάθει, είναι πολιτής σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Μετά δύο χρόνια και το θεολόγιο Παπαδόπουλο. Ναι. Αλίστου μνήμη ΣΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι. Με το φάκελο που του πήγε ο Ντίνος ο Μπαλής. Ένα τρία. Ναι. Αν ακούει ο Ντίνος, να μας ενημερώσει τι είχε ο φάκελος στον θεολόγιο Παπαδόπουλο. Είπε ο θεολόγιος ότι μου έφερε προσκλήσεις για το ματς. Ναι, ρε, το θυμάσαι. Όχι, ναι. Όχι. Ναι, ρε, ναι. Γνωστά είναι αυτά. Πάντω ναι. Επίσημα πλέον. Ναι. Ναι. Α, γι' αυτό μετά τους λέγαμε και το σύνθημα στον Παπαδόπουλο. Εμείς. Και μετά έρχονται εδώ πέρα ΠΑΟΚ Πανιώνιος και ακούγεται το κορυφαίο σύνθημα ύμνος από τον λαό του ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Μιλητό σύνθημα. Όχι τραγουδιστό. Μιλητό στο ΠΑΟΚ Πανιώνιο στην Τούμπα. Ναι. Με γκολκίπερο Πανιώνιο θεολόγη Παπαδόπουλο. Δίνει το σύνθημα ο Μάκης και εν χορό 2.500 άτομα. Θεολόγοι, καλέ θεολόγοι, αφού είσαι πρόεδρο. Άστο, δε. Άστο, δεν λέγε το υπόλοιπο. Πρωί-πρωί, γιατί είναι και καλό άνθρωπο ο θεολόγος ο Παπαδόπουλο. Και ωραίο γκολκίπερ. Απλά έκανε κάτι αποτυχημένες εξόδους κατά καιρούς. Εκείνο κύπελλο ήταν το ΑΕΚ Ολυμπιακός, το 1-3. Ναι. Για τον Χρυσοβιτσιάνο, άντε, μπράβο. Λέει ο Παπαδόπουλας. Χρυσοβιτσιάνος, ναι. Μας το υπενθυμίζει ο 845. Νομίζω ότι είναι ο. Ο Θουβού. Θουβού, άντε, όχι, δεν είναι ο Στόντον. Έτσι. Ναι, ρε, Χρυσοβιτσιάνος. Χρυσοβιτσιάνος, βέβαια. Ναι. Πανσερραϊκός ΑΕΚ το παιχνίδι, νομίζω. Κάτι εντάξει, στη δεκαετία του 80 έχει ιστορίες τρελές. Το μπαράζ του Βόλου, αυτό το ΑΕΚ Ηρακλής, είναι από τα φιάσκα των φιάσκων στον πλανήτη Γη. Δεν υπάρχει. Κανονικά δεν υπάρχει. Σπήγα τα πλάσα για να παίξετε έτσι για να παίξετε. Τίποτα, ανέρεση. Ξάπλωσαν όλοι κάτω. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, ναι, πάμε. Break. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δύο εισιτήρια για την Κυριακή. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-526, μην ξεχνάτε. Δεύτερο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα. Πάμε μαζί με Χρήστο Κιώση στην παραγωγή και ηχοληψία. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Μάριος Λαμάς, Χρήστος Σαλτίδης, ο οποίος περιφέρεται εδώ πέρα εκτός στούντιο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Δίνουμε δύο εισιτήρια για τον αγώνα τα δυο μας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Κυριακή 7.30 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Έπρεπε να το κάνει και ο, βλέπω, 122 στείλε, ρε φίλε, ονοματεπώνυμο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. ΠΑΟΚ αποστολή στο 54-526. Μαζί μας έχουμε τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες που στο margaritopoulos.com και αλλού και στο 2310-911-701. Στο γραφείο του Μαργαριτόπουλου μπορείτε να βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Παιδιά, υπάρχει πραγματικά ένας μίνι μηνυματικός χήμαρος. Υπάρχει κομμάτι του Alex Silver που ασχολείται πολύ πολύ με ποδόσφαιρο και, αν είδα καλά, και πολύ πολύ λίγο με μουσική. Για τα εισιτήρια είπες, έτσι, Παναγιώτη. Είπα, ναι. Δύο εισιτηριάρες ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όχι ένα, δύο. Την Κυριακή κανονικά φαίνεται ότι ο κόσμος πήρε το μήνυμα. Μικρή η συμμετοχή. Άντε, ρε, χαμένε, δεν τώρα. Θέλει να πάει στο γήπεδο για να προστατεύσει τον ΠΑΟΚ. Μην στέλνετε μηνύματα στα κινητά μου για να μου πείτε να σας κάνω fake κλήρωση, παιδιά. Δεν κάνουμε fake κλήρωση. Ούτε σε μένα, εντάξει. Καλά, αυτό εννοείται. Δεν σχολιάζω. Το θέμα είναι ότι έχω φτάσει σε μένα. Σε μένα, σε σένα είναι φυσιολογικό. Σε μένα που έχουν φτάσει. Α, μην το λες και για το Άρης Πανδέκο και το τελικό να σε μένα, φίλοι του Ολυμπιακού που θέλετε για να πείτε ποιοι είστε. Α, ναι. Άμα είστε του Ολυμπιακού, πείτε μας. Για να πάμε τα εισιτήρια. Θα το τσεκάρω εγώ, μη στεναχωρήσετε. Τσιχαντιστές του Ολυμπιακού και τα λοιπά να θυσιαστούν για το θρύλο μας. Να πάει ένας να βγάλει. Αυτό από μόνος εδώ για το θρύλο μας. Να βγάλει. Από μόνος εδώ αυτό για το θρύλο μας. Τον θρύλο μας του ποδοσφαίρου τον Άρη. Άντε ρε. Πάσα από τη θέση τώρα με πρόεδρο Ολυμπιακό τώρα. Καλά, και εσύ έχεις πρόεδρο Ροστόφ, τι έγινε δηλαδή. Πάρε καινούργια χορηγία. Σε αυτό καλά λέει. Έλα. Καινούργια χορηγία. Σε αυτό καλά λέει. Μπε στο ψητό! Αυτό δεν είναι χορηγία, αυτό είναι κείμενο. Ρε, αυτό είναι έκθεση. Διαλέγεις. Αρρωγή και ευδοκίμηση. Τώρα θα ακούσετε την πανελίστη 1985. Burger in town δυτικά. Γιατί έχουμε και ανατολικά. Δυτικά ναι. Όμως είμαστε και πάμε στο ένα και μοναδικό. Ποιο? Μπε στο ψητό. Έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, Παπαδόπουλα. Το μπες στο ψητό, Παπαδόπουλα, ναι. Σήμερα έχει 1+1 μπέργκερ. Και επειδή πήγα, έχει και εκπληκτικό μπέργκερ και φοβερό όμως, για εμάς που κάνουμε διατροφή, Μαρία, κοτόπουλο, εκπληκτικό κοτόπουλο και πάρα πολύ ωραίες σαλάτες. Αύριο έχουμε όλα τα Monster και Club Sandwich με έκπτωση 20%, κάθε Τρίτη δηλαδή. Κάθε Τετάρτη πίνεις
και παραγγέλνεις μία μπύρα ή μία κοκακόλα και κερνάει το μαγαζί την Δευτέρη. Σιγά σιγά φάμε το μισάωρο. Κάθε Πέμπτη η απόλαυση παίρνει premium διαστάσεις, όλα τα super premium burgers μείον 20%. Μπες στο ψητό, δυτικά, φίλε, πίσω από τη Μονή Λαζαρίστο, για να το βρεις και κοντά στο Mad Habit. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα Αλάνια. Από Κιτρινό Μαύρη Αλεξάνδρεια. Σλαμά, ευχαριστώ την πρόσθετη ζωοτεχνία που δεν πήρα. Αριανάρα, δεν είμαστε καλά. Γινόταν χαμός, παιδιά, στην έκθεση. Εγώ δούλευα το Σάββατο και γινόταν παντζουλισμός. Δικό σου λάθος, φίλε, αυτό. Δεν πειράζει, Αριανέ, να είσαι καλά. Κάνε με ένα τέτοιο, ρε Μάριο. Κλικάρισε το εκεί πέρα, γιατί έχει στείλει 8-17. Ο Άλεξ Σίλβερ δεν είναι αυτός. Ναι, 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 εννοείται. Πρέπει να το διαβάσει κάτι. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, εμπέδωσέ το. Να είσαι καλά. Πάω, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη. Μόνο νίκη για να τελειώνει το παραμύθι. Βέβαια, μόνο νίκη. 122 για εισιτήριο όμως. Εντάξει, έστειλε πιο πάνω. Εντάξει, α, ωραία, οκ. Okay. Okay. Πάμε τώρα. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Κλασική του εισαγωγή. Καλημέρα, Άλεξ, να είσαι καλά. Ο χθεσινός διαιτητής με κάνει να απορώ για ποιον λόγο οι Γερμανοί στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κάνανε ένα ακόμη λάθος και αφήσανε ελεύθερους τους προγόνους του συγκεκριμένου και δεν τους στηρώσανε. Αρκετά βάναυσο αυτό, κάνω σχόλιο εγώ, είναι για τους Δανούς. Δεν φταίει βέβαια αυτός, αλλά αυτοί που τον βάλανε. Μάριο, το να βάζεις στην ίδια μοίρα τις δύο φάσεις για πέναλτι είναι τουλάχιστον ηλίθιο. Idiot. Ο ένας δεν έχει καμία πρόθεση και το χέρι του είναι ένα εκατοστό πάνω από το κεφάλι του. Τελεία εδώ, σχόλιο. Το είδα 5 φορές και με Παναγιώτη Βαρούχα. Ξεκάθαρα δεν είναι σε φυσική θέση. Κάνει βλακεία ο Σάκοφ, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα εντάξει, κάνει βλακεία. Είναι πέναλτι. Κάνει βλακεία. Είναι μεν τραβηγμένο, αλλά κάνει βλακεία. Κερδίζει πλεονέκτημα. Ο άλλος πάει με το κεφάλι, αυτός βάζει χέρι. Κερδίζει πλεονέκτημα. Απλά και τα σφυρίγματα του είναι. Του κόρχου, το ότι είναι πιο απλωμένο, δεν σύγχρονο τα δύο. Ένας ανίκανος, μια ανίκανη Δανέζα. Άμα μπει η ανίκανη Δανέζα αυτή και δώσει το πέναλτι και δεύτερη κίτρινη στο Σάκοφ, τι γίνεται. Ποια. Τι πια. Αν δεν ο Βαρούγας είπε κίτρινη δεν είναι, είναι μόνο πέναλτι. Ναι. Δεν υπάρχει κάρτα, φίλε. Αντίστοιχα όμως όλα τα μάτς δεν είναι δεύτερη κίτρινη. Εγώ λέω σε ότι ποιο είναι. Μάτς του ΠΑΟΚ παίρνει δεύτερη κίτρινη ο αντίπαλος στο πέναλτι. Για πες μας να μάθουμε. Και λέγανε ότι είναι. Για πες μας να μάθουμε. ΠΑΟΚ Λάρισα. ΠΑΟΚ Λάρισα. Α, ναι, ΠΑΟΚ Λάρισα. Εκεί ήταν δεύτερη κίτρινη. Άλλο εκεί. Άλλο εκεί, άλλο εδώ. Σε ποιο μάτς που δεν πήρε δεύτερη κίτρινη, που είναι και μούφα το πέναλτι. Άρης ΠΑΟΚ θα μας πει. Άρης Λεβαδιακός που δίνει πέναλτι μούφα στην βουτιά του Μαρκόφσκι. Και λέγανε πάλι γιατί δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη. Εντάξει, οκ. Okay. Ας να διαβάσει το μήνυμα. Όπως θέλουμε, δηλαδή, άκουλε. Καλά. Να κάνουμε όπως θέλουμε. Ναι. Όταν λοιπόν, να πούμε τον κανόνα. Τον πολύ στα έρκε, φέρνουν διευθυντέ στο ΑΕΚ. Δεν είναι δεύτερη κίτρινη. Να φέρει. Όποτε είναι τον άλλον, είναι δεύτερη κίτρινη. Ιταλόθελο στην Τουμπάρα. Αυτός είναι ο κανόνας. Ιταλόθελο στην Τουμπάρα. Μήπως τον ίδιο που έδωσε τον Μούφα πέρα. Φέρε τον Μπρούνο Κόντι να τον τίσω με μπλουζάκια και να δει τι έχει να γίνει. Και συνεχίζει ο Άλεξ Σίλβερ. Ο άλλος για τον Κόρχουτ το έχει πιο απλωμένο και από τον Βιερίνια στη Λαμία. Έλα, ντροπή. Δεν το έχει πιο απλωμένο από τον Βιερίνια. Σχεδόν, ναι. Εντάξει. Ναι, χτυπάει μπάλα στο χέρι του, αλλά δεν το έχει σαν τον Βιερίνια. Ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος ότι θα στείλει κάποιος έστω ένα τέτοιο μήνυμα. Και συνεχίζει ο Άλεξ Σίλβερ. Δεν μου λες, ρε Μάριο, η United MVP, ποιον έχει δηλαδή σε κάθε μάτς και λες ότι στον ΠΑΟΚ είναι ο Πασχαλάκης. Μπούρδες του Μάριο. Δεν είναι. Ο Σαβουρομαμής, ο Ισπανόφλωρος. Δεν πάω για πρωτάθλημα. Εγώ, όταν έπαιρνα πρωταθλήματα, οι ήρωές μου ήτανε Γκίγκς, Μπέκαμ, Καντονά, Σκόουλς, Κιν. Έχω κι εγώ. Έτσι. Βιερίνια, Ακπομπ, έχω τους πάντες. Τουλάχιστον, την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα έχω. Τουλάχιστον ζήτησε να ακούνε Slayer στα αποδυτήρια για να γίνει λίγο συμπαυτικός. Και όχι τις βλακίες του Λίγκαρ του Κάγκουρα που συχνάζει σε καγκουρομάγαζο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Όσο για εσάς, συχάματα μάνταλα, σύχαμα μάνταλε λέει, και κοντομπούλι μπακασέτα, ο μπακασέτας το μόνο που έχει λίγο ύψος είναι, ο ένας πουλάει μαγκές μέσα στο γήπεδο με χειρονομίες στον αρχηγό, που δεν πρόκειται να φτάσει τα κατορθώματά του ούτε στο ένα εκατοστό, και ο άλλος που έπαιζε όλο το μάτς με χαρτί στο μάγουλο, από την τυρόπιτα που χλαπάκιασε πριν το μάτς. Μπράβο ρε εσύ, το είδα κι εγώ. Ρε μπακασέτα, καλά δε, όχι δεν φταίει το παιδί. Καλά ρε εσείς, δεν του λέτε ένας ρε Τάσο. Το βλέπω, το βλέπω. Αν είχα το κινητό του, δηλαδή είναι αποκρουστική τυρόπιτα, εικόνα. Λέει. Που πουλούσε πριν το μάτς και ο Παδηλίκη από τον Πάγκο που πριν 2 μήνες ήταν για τον Μπέρντ και Ντεμέκ θα έφερνε πρόταση. Τελειώνει εκεί το 8-17.
Άλεξ Σίλβερ, το μήνυμά σου είναι ονειρικό, θα έλεγα. Ονειρικό, τεράστιο. Πιάνει τα πάντα, ναι. Πατάει παντού. Μπράβο. Μπορεί σε ένα σημείο μόνο, δεν έχει τόσο δίκιο. Απλά στην σύγκριση των δύο χεριών, ναι, σαφώς του Κόρχουρτ είναι σαν να φωνάζει ταξί στην Παπαναστασίου, αλλά δεν το βλέπει ο καλός διαιτητής, ο Στέφανος Κουμπαράκης, του συνδέσμου διαιτητών Θράκης. Δεν ξέρω αν έχει μας πει κάτι ο κύριος. Επιθετικό φάουλ. Κουμπαράκης. Καθαρό κιόλας. Το τραβάει το άλλο χέρι. Σαν τους Παοκτσίδες στο τελικό είσαι τώρα. Μην το λες αυτό. Δεν τα λες εσύ αυτά. Σε εκτιμούσα αυτά, ρε. Μην είσαι. Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή, κερδίζεις δύο πόντους, χάνεις τρεις. Άκου λίγο. Γι' αυτό τα λέω. Αυτοί πουλάνε τρέλα. Πείτε είναι, τα δικά μιλάει Παοξής, και έχετε η καρδούλα μου, μας. Ο Άλεξ και έχετε η ψυχούλα μας, ναι. Σε έξι μέρες έχουμε δώσει το κορίτσι μας. Το μάτσο είναι 15. Δεν μας νοιάζει, δεν μπάλα και 5-0. Μιλάω για το φίλο μου, το Σίλβερ, περίμενα. Α, τα είχες με τη γυναίκα του. Το κορίτσι μας. Του έχουμε δώσει το κορίτσι μας. Μεγαλώσαμε μαζί με τη Δήμητρα και τα λοιπά. Του την δώσαμε, του την παραδώσαμε, του την εμπιστευτήκαμε. Ναι. Απορώ τι περνάει το κορίτσι. Τι περνάει, υπέροχα παίρνει με αυτόν τον τύπο, φίλε. Φίλος του ΠΑΟΚ, ναι. Λέει ότι παίκτες άλλης ομάδας πουλάνε ψευτοτσαμπουκάδες. Ναι. Αυτός που έχει κάνει τι? Τον Πάμπλο είδωλο. Είναι. Αυτή είναι. Είναι αγόρι μου. Εσείς δεν θέλετε γύρω στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κακό με εσάς. Μόλις του κόλλησε ο Νάτσο τη μάπα στη μάπα. Αχ, πώς φοβήθηκε ο Καρσία. Μόλις πήγε η Ινδιανάρα. Μόλις και του κόλλησε. Ο κανονικός Ινδιάνος από τη Βολιβία. Από τη Βολιβία. Όχι Ουρουγουάη. Βρετρέμει ο Πάμπλο, βρε ο νέος προπονητής. Τον Πάμπλο Καρσία. Καλά το λες. Αυτός που θα φάει τον Λουτσέσκου. Καλά, καλά. Κάτσε να σου έρθει τώρα. Κάτι, τι γέλιο έχουμε κάτι, να ρίξουμε. Κάτι, μάτε, κάτι μάτε τσάγια έχετε να φάτε. Θα σου έρθει η Φορτούνη τώρα εδώ. Η Φορτούνη θα σου έρθει. Τον ξεκούρασε το Φορτούνη. Περίμενε. Τρέμω. Α! Και για θαλαμοφύλακα και συναυτό. Και παίζεις και κύπελο. Ο κύπελο Ματίας... φίλε, βάλει τα δεύτερα. Δεν με, με ενδιαφέρει, αλλά. Με κουτσάστρο και ένα μηδέν να χάσω, ρε φίλε Νέα Σμύρνη. Οκ. Νέα Σμύρνη, παίζει ή εδώ. Νέα Σμύρνη. Αυτό είναι 7.30. Δεν ξέρω, ρε Μαρή. Τετάρτη 7.30. 7.30 τη Κυριακή είναι το μάτι 35ετία. Μην με μπερδεύετε με άλλα παιχνίδια. Και αφήστε τα χαζά, οι σύνδεσμοι. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιο. Αφήστε τα χαζά, συγκεντρώσει και τα λοιπά. Έχει για τη Μακεδονία. Για τη Μακεδονία το κάνουμε την άλλη Δευτέρα. Να το κάνουμε μετά από την Κυριακή. Ορίστε τι έγινε. Ανακοίνωση βγάλανε ακόμα. Θα τη βγάλουμε την ανακοίνωση, ρε φίλε. Να μην πάτε στο πόδι καλή. Ή τουλάχιστον να πάνε. Τι να κάνω, ο λαός. Πρέπει δηλαδή να συμμετέχω στο λαός πράγμα. Μηνείς, πρέπει, ο λαός. Πρέπει να συμφωνήσω. Η τουμπάρα από αυτούς δεν δημιουργείται. Ρε φίλε, περιμένω αυτό το μπάρ 35 χρόνια για μια συγκεντροσούλα της πλάκας που θα γίνει για μία ακόμα συγκεντροσούλα της πλάκας. Είναι εθνικός ο λόγος. Μαρίες, ας τις παπαγιές. Είναι εθνικός. Ας τα χαζά. Ας τα χαζά. Για το έθνο. Ας τα χαζά. Για το έθνο. Τρίζουν τα κόκαλα του στρατηγού Παπάγου. Έτσι. Να και του Παπάγου, ναι και του παπά, του άλλου. Κατάλαβες τι γίνεται. Κοίταξε και 12 η ώρα και αρχίζουμε τις ρετσίνες και το ένα και το άλλο. Ας τα χαζά. 7.30 ώρα, φίλε, θα σέρνονται όλοι στο γήπεδο. Πρέπει ο οπαδός του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Πρώτα απ' όλα κατά στον κινητά. Κλειστά κινητά. Κλειστά. Γιατί? Δεν θα υπάρχουν, φίλε. Μετά από χρόνια θα ψάχνει στο YouTube, ρε παιδί μου, φωτογραφίες στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με κερκίδα. Η βιντεάκι δεν θα υπάρχει ποτέ. Ποτέ δεν θα υπάρξει. Έχουμε επαγγελματίες φωτογραφίες. Θα τα κλείσουν. Κατάσχονται τα κινητά. Το λαρίκι θα το φτύσει στο γήπεδο. Το περιμένει αυτό το παιχνίδι 35 χρόνια. Αν χάσει, χάνει το πρωτάθλημα. Πάρ το χαμπάρι. Τώρα, 12 η ώρα. Χάνεις, η Μακεδονία είναι ηλική και σαν το χάνει το πρωτάθλημα. Και γιατί το χάνεις. Αυτά τα κούβερε σε. Γιατί το χάνει. 35 χρόνια δεν περιμένα αυτό το πράγμα για να μην γίνει την Κυριακή νωρί το πρωί γιατί αυτό εδώ. Γιατί το χάνει το πρωτάθλημα. Φοβάσαι τον Άρη μετά, θα έρθει και να κάνει μπουρμπουλό. Πα στου δύο. Άσε τώρα. Ξέρουμε που ψυχολογία πάω. Στου τρει πα. Στου τρει, ναι. Καταλαβαίνει μετά τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνει μετά τι έχει να γίνει. Έχει Αγρίνιο, έχει Παναθηναϊκό. Ό,τι και να λέμε, πάω κάρι στην τέρμη. Τώρα θα κάνω πλάκα ή όχι. Όλα τα μάτια τελειωμένα είναι. Άντε ρε τώρα. Ένα μάτσο φοβάσαι μόνο. Ποιο? Πάω κάρι. Άντε. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Το οποίο το καθάρισε. Έχει λάρισα. Το καθάρισε. Έχει λάρισα. Σε ό,τι κατασκευάζει. Το καθάρισε, ξέρετε, τώρα άλλαξε. Δεν το έχει καθαρίσει για να πάρουν τα Γιάννενα το διπλό. Το έχει καθαρίσει, μα έδωσε την Ξάνθη για να πάρει αυτό. Εσύ τα λες αυτά. Μπορεί να μπει να δώσει και την Ξάνθη το δεύτερο γύρο και τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολη και κάνα 4-5 μάτσα ακόμα. Να μην πατήσει το πόδι του άνθρωπου στην κέντρο. Αυτά λέγανε όμως μες τη βδομάδα. Εγώ θέλω ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ το Σάββατο 10 το αργότερο Γιαννάνη. Γιαννάνη. Έτσι, έως κάθε βράδυ. Ναι.
Ξυπνά το πρωί, ήσυχα, ήρεμα, συμμετέχει σε παρέα, δεν βγάζει λαλιά. Λαλιά! Άσε να μιλάνε του άλλου να μιλάνε. Γιατί θέλουν να μιλάνε. Πα στο γήπεδο 5 η ώρα, σιγά σιγά μπαίνει το κλίμα, κλείνει κινητό και δίνει το σύνθημα. Μόνο νίκη. Αυτά να πάμε για την ισοπαλία για να παραμείνει στου 6 βαθμού. Γιατί ήταν Ολυμπιακό, εντάξει, μπορεί να προκύψει και το παιχνίδι έτσι. Ολυμπιακό ήταν ανοιχτή, ό,τι αν γίνει. Για να πάω για την ισοπαλία να παραμείνει στου 6 βαθμού, δώσε απαντήσει την Κυριακή. Αυτού που πέρσι. Πέφτα σαν τα κοτόπουλα, δεν βγήκα ποτέ. Δεν βγήκα ποτέ να παίξουμε. Αυτούς που τους είχες, φιλεναδίτσες από το 69 μέχρι το 92, που ερχόντουσαν του μπάρα, ο Αναστόπουλος δεν έκανε ποτέ νίκη. Κάτι που τούμινε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, στην καρδιά, για να πάει σαν προπονητή στα Γιάννα να κάνει νίκη. Για να μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα. 2-3 σε κέρδο με τα Γιάννενα. Να πας στους 9 βαθμούς, για να έχεις μετά και το μυαλό σου στο κύπελλο, για να έρθει ξανά το ντάμπ στην Τουμπάρα. Θέλει και ντάμπ. Ξανά τι εννοείς? Όπως και πέρσι. Πέρσι δεν είναι. Η Άκη το πήρε το πρωτάθλημα. Καλά, εντάξει, εγώ το μυαλό. Χθες ήμουνα με τη Σκάλετ Γιόχανσον, το είπα. Κάναμε σεξ 3 ώρες. Άντε, χθες. Εξήγησε μας το. Γιατί δεν βγήκε το τρεφείο. Και εσύ. Εγώ προχθές. Και εγώ ήμουν. Πώς υπάρχει εξήγηση. Ο Ηρακλή τον έδινε 2,45 με τον Πλατάνια, πώς πήγε να παίξει. Αφού παίξατε Champions League, πόσο βγήκατε να τα μάτια παίξατε. Πώς βγήκαν. Δεν πήρατε το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν παίξατε Champions League. Παίξαμε προκριματικά. Και αποκλειστήκαμε. Προκριματικά παίξατε. Ναι, παίξαμε. Και αυτά που παίζετε Europa League. Με τις κοτρώνες του Ευελίξ. Αυτά τα Europa League τι ήταν που παίξατε πριν τα προκριματικά του Champions League. Όσοι αποκλείονται του Champions League, τιμή σε ένα και για τις τουμπάρες. Ναι. Έτσι. Θα πας και γιατί δεν παίξατε με τους πρωταθλητές. Θα παίξουμε του χρόνου. Α. Αυτό ποσό με ενδιαφέρει, φίλε. Είτε μπω στου ομίλου κάποια στιγμή, δεν μπω, ποσό με ενδιαφέρει. Αυτά είναι τώρα να είχαμε να λέγαμε. Για να πάει ο κόσμο και τα λοιπά, να βγάλει φωτογραφίε τον Κριστιανό Ρονάλντο και το ένα και το άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρω το πρωτάθλημα. 35 χρόνια περιμένω το πράγμα. Αυτό το πράγμα ήταν Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Που δεν περιμένω ποτέ Ολυμπιακό 35 χρόνια να πάρει τον τίτλο. Θα το έπαιρνε ο κόσμο του Ολυμπιακού. Θα το έπαιρνε ο κόσμο του Ολυμπιακού. Μυαλό κόσμο του Ολυμπιακού. Και ο δικό μα. Εσύ επικίνδυνο. Είμαι επικίνδυνο. Αν κάνω τέτοιε συγκεντρώσει 12 η ώρα. Αυτό θα το πάω μας. Εγώ, θα ουρλιάσω τη Μακεδονία και θα πάω ρετάλι 3,5-4 παρά στην Τούμπα και θα είμαι έτσι. Με το κεφάλι κάτω και τα μάτια να κλείνουν. 12 η ώρα. 26 ύπνος, σύνδεση Σάββατο. Με το να μην πατήσει κανεί. Για τη Μακεδονία στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα κάνω πόλεμο. Τέλος. Καλά, τι είσαι, ρε φίλε. Η Μακεδονία μας. Εγκάθετο τη κυβέρνηση. Τα εθνικά θέματα θα κάνω, πάνω ναι, απ' όλα. Ναι, ναι, καλά. Θα κάνω. Χρήστο, τον δεν υπάρχουν εθνικά θέματα. Δεν υπάρχουν. Να γίνει. Γιατί του άλλου πατρίδε δεν υπάρχουν. Αλλά μόνο σου πατρίδα είναι τα παιδικά σου χρόνια. Όχι χρόνια, τα χρόνια. Κατάλαβε. Χρήστο. Τώρα κράτη, σύνορα κτλ. Αυτά είναι δικά σου. Τον έχω ικανό Σάββατο βράδυ να γυρίσει σπίτι παοξίδω σαν τον καλογερά του Παναθηναϊκού. Θυμάσαι που πήγε και λέει του παίκτε αν κοιμούνται. Όχι οι παίκτε, ο κόσμο. Οι παίκτε ξέρουν τι θα κάνουν. Κατάλαβε για του. Εσύ λέγω τον κόσμο, ρε. Άρα έρχεσαι σε κόντρα με 26. Αν προλάβεις να δεις Σπύρο στην υγειά μας 5 λεπτά. Αν προλάβεις 10 λεπτά. Ύπνο μετά. Ύπνο, ήσυχα, ξυπνάς Κυριακή. Δεν βγάζεις λαλιά. Δεν βγάζεις λαλιά. Πας στο γήπεδο. Πιέσαι εκεί, αγόρι μου. Εντάξει, οκ. Okay. Κλείνεις κινητό και μόνο φωνή. Αυτά να περιμένεις μόνο από την 4. Πότε θα ξεκινήσει το σύνδημα και οι υπόλοιποι να κοιτάτε. Ξεχάστε τα. Την Κυριακή η τουμπάρα πρέπει να είναι τουμπάρα. Αυτό το ματς το περιμένεις 35 χρόνια. 34 χρόνια. Θες να το πάρεις το ματς αυτό. Και κλεισμένων των δεύτερο πορτών. Θέλω να είμαι εκεί. Αν είναι μάγκα ο Ιβάν, βγάζει χαρά, αύριο ανακοίνωση και λέει να, πω να έρχεστε κιόλας να δίνω 10 ευρώ σε κάθε παδό του ΠΑΟΚ. Για να δούμε πώς θα πει. Όποτε η τουμπάρα χρειάστηκε, ναι, ο ΠΑΟΚ ναι έχασε. Τι να κάνουμε. Με τον κόσμο χάνεις. Με τον κόσμο σου χάνεις, Παναγιώτη. Break. Επιστροφή στο στούντιο. Δεύτερη ώρα εκπομπής για την Τρόικα. Γίνεται ένας μικρός χαμός για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εμείς θέλουμε να γίνει μεγάλος χαμός, αλλά μάλλον οι φίλοι του ΠΑΟΚ καταλαβαίνουν ότι είναι καλύτερη η αποχή τους παρά η παρουσία τους. Όχι. Θα δίνουμε, αλλά πρέπει να είναι παρόντες και στο συλλαλητήριο το πρωί. Σωστό. Να μην πατήσει το πόδι του άνθρωπος. Ντροπή. Να μην πατήσει το κόντρα, πόδι του άνθρωπος. Κόντρα στο λαϊκό αίσθημα. Κόντρα στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Φαντάσου για να συμφωνείτε εσείς, φαντάσου. Πω. 26 πόσο κακό μπορεί να είναι. Σκεφτόμαστε. Πόσο κακό μπορεί να είναι. Τελείωσε. Έχει ξυπνήσει σήμερα μέσα μου ο πατριώτης. Ναι, τέλος. Ορίστε, ο Μάριος το λέει. 26 εισιτήρια, 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 26 σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ συνιστούν. Από το 1926 βγαίνει αυτό. Στη μάλλον. Στις 12 η ώρα, στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, δώσε τη φωνή σου για την Μακεδονία. Μην πατήσεις το πόδι σου εκεί. Αν πα, μείνε σιωπηλό. Εμφύλιο στον ΠΑΟΚ. Αν πα, μείνε σιωπηλό. Να κοιτάτε ο ένα τον άλλον. Και σιγά σιγά να ανηφορήσετε. Άρχισε, κολοτούμπα άρχισε. Αν πας και τέτοια. Τι αν πας. Άρχισε, αν πας. Τι λέει. Κάτι μέχρι τώρα έλεγε ότι μην πας. Θα πάει και τώρα θα έλεγε. Ναι, να μην τώρα, μιλάει. Αν πας.
Μην μιλάει. Τι είναι αυτό, ρε εσύ. Αν δεν μπορέσω να τον αποτρέψω να πάει, ρε φίλε, να μην συμμετέχει. Όσο μπορεί να μην συμμετέχει. Με τη φωνή του. Πήγαινε εκεί, κάνα. Φόρα τη Μακεδονία είναι ελληνική. Ναι. Οι άλλοι συμφωνήσαν, τελείωσε η ιστορία. Ναι. Έξι μέρες πριν το Πάκο Ολυμπιακό. Ναι. Ποιο Πάκο Ολυμπιακό όμως. Ο Μωυσής λέει καλημέρα. Όχι 8 αγωνιστική του 1988. Ο Μωυσής λέει καλημέρα από το ασπρόμαυρο σπίτι μου. Σας στέλνω μήνυμα. Εδώ μόνο πάω και μπαίνει στην κλήρωση. Πουλούσε ο Παδηλή για τον Πάγκο, μάλιστα, ναι. Και πάμε στο νέο μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ. Δεν έχω λόγια για τον Άλεξ Σίλβερ. Ο Παπαδόπουλας, καλά τα λέει. Το να συνδέει σε έναν αγώνα που σε περιμένουν στη γωνία για αφαίρεση βαθμών με ένα λεπτό ζήτημα της Μακεδονίας που ένα στραβό κοίταγμα στους αστυνομικούς είναι αφορμή για πόλεμο, συσταγωγικά η λέξη, και αποτέλεσμα να χάσουμε πάλι βαθμούς. Όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν για το όνομα, να πάνε μία άλλη μέρα όπου θέλουν και να μην μπλέκουν το συγκεκριμένο μάτς. Μάριο, ετοιμάσου για Jeff Tate, μία από τις καλύτερες φωνές των 80's, αλλά και μεγάλος χαραμουφάης. Άντε να φέρει κάποιος Χριστιανός και Sebastian Bach να τσουτσουρίσουν οι ρόγες μας. Χαραμουφάης. Το κυνηγάει ο Ηλίας εδώ και 4 χρόνια. Να φέρει Sebastian Bach. Εννοείται. Jeff Tate. Αν μας δώσει ο Ηλίας, θα δίνουμε προσκλησούλα. Αυτός είναι δεδροπόταμο είναι. Το είπα ότι ο δεδροπόταμο είναι αυτός ο Τζε. Δε φταίει. Ναι. Δε φταίει. Δε φταίει. Δε φταίει. Έτσι. Δε φταίει. Παλιά, περιμένουν οι ακροατές. Τον λέγανε κάποιον, κάποιοι, Gay of Tate. Ζαγόρα, συνέχιζε να βάζεις κάθε μεσημέρι, Queen's Reich, I don't believe in love. Χρήστο, βάλτο σε λίγο, έχει το έτοιμο. Οι ακροατές περιμένουν, ρε. Ναι, καλημέρα, πάμε. Να λέτε όνομα και ομάδα που στηρίζετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Κώστας. Κώστας ο Ρώσος. Καλή εβδομάδα, γόρι. Έλληνας, ο Έλληνας, ο Πόντιος. Ναι. Σε περίπτωση που γυρνούσαμε μια ταινία Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Δανός αυτός θα ήταν κατάλληλος για ένας αξιωματικός των SS. Η φάτσα του ήταν ακριβώς. Με το πηλίκιο του λοιπόν. Ίδιος δηλαδή, ήταν όντως. Πες ένα ευχαριστώ, δεν αποβάλλει το μάτι. Μπράτε ρε χαμένε τώρα. Ο Έλκερ του Πόλο τώρα ήρθε να διαιτητεύσει. Ξέρουμε επίσης ότι και η χώρα του, να πούμε τότε, άνοιξε τις πύλες ορθάνυχτα για να περάσουν τα στρατεύματα του, της Βέρμαχ. Εντάξει, αυτά ναι, τα ξέρουμε. Ναι, ήταν μαζί. Ναι. Εντάξει, να περάσουν όχι. Τον είδες και εσύ χαρηλά, ξέρεις. Τον είδες και εσύ χαρηλά. Δεν κάναν τίποτα. Ελάτε παιδιά, είμαστε αδέλφια τους, είπανε και τέτοιοι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτή η ΑΕΚ τα τελευταία 7 παιχνίδια που έχουμε παίξει μαζί της, παίζουμε ή με 9 ή με 10. Δεν μπορούν να μας κερδίσουν ούτε στο τάβλι πλέον. Είναι μικρή ομάδα, το 14 ιδρύθηκε. Λοιπόν, εσύ Μάριε, το 2014 αυτό λέει, άντε, ξυπνήσει, άντε. Η μεγάλη ομάδα που ιδρύθηκε το 2014 είναι άλλη. Το 1914. Άλλη ομάδα είναι αυτή, είναι της πόλης μας. Μπράβο, πόλης μας. Ναι, άλλη ομάδα. Το πανό θα το σχολιάσει που γραμμάζανε χθες οι οπαδοί της ΑΕΚ. Ξυνόμαστε. Είπες επίσης, η ΑΕΚ είναι ντροπή της προσφυγιάς, φιλέ. Δεν είπα έτσι. Όχι, εγώ μετέφερα το. Εγώ δεν είπα ότι κανέναν έτσι. Είναι ντροπή της προσφυγιάς, χωρίς αξίες και ήθος. Ναι, τα ακούω, τα είδαμε. Τα είδαμε. Που αλλάζουν το έμβλημα στο στήθος. Παναγιώτη. Ναι, έλα, φιλέ. Παναγιώτη, εγώ συμφωνείς, Κώστα. Συμφωνείς. Με τον Παναγιώτη συμφωνώ. Μαζί σου δεν γίνεται να συμφωνήσω. Σωστό. Λοιπόν, Βρεπανούσου απλώσαν ναι, και τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτά που λένε που γράφουν στο πανό. Εγώ συμφωνώ με τον Παναγιώτη σε όλα. Δηλαδή τι, λοιπόν, όχι στη Μακεδονία, να μην πάει ο κόσμος. Να πάει την μεθεπόμενη Δευτέρα. Τώρα δεν μου λες εσύ τις προηγούμενες μέρες άλλα έλεγες με τον Τσίπρα. Άλλα έλεγες πριν. Τώρα λες άλλα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Δεν μου λες, δεν σου αρέσει που ο Πάουκ έχει έναν Άγγλο και έναν Ισλανδό. Εσύ του υμνείς αυτούς. Ειδικά Ισλανδό. Ειδικά Ισλανδό. Που έχει μάλιστα και δύο ονόματα. Δύο. Γιατί το πλήρες είναι Σβέριρ Ίρβιρ Ίνγκασον. Είμαι υποκρίνομαι. Ναι. Και τον Άγγλο Νιγηριανό, δεν σ' αρέσει ο Άγγλος Νιγηριανός. Ο πολύθυμος του Λονδίνου. Πολύ ωραίος. Και είπες πριν κάτι, για να κλείσω με αυτό, αν ο Ιβάν Σαββίδης ήταν μάγκας. Ο Ιβάν Σαββίδης, ρε φίλε, όχι είναι μάγκας, είναι αρχή μάγκας. Δεν το ξέρω άμα το πήρες χαμπάρι. Το είδα πέρσι με το όπλο, ναι. Ναι, εσύ πιο όπλο, ρε, πιο όπλο. Εσύ δεν ήταν όπλο. Κοίτα την ομάδα σου, έχεις πει κουβέντα για τον Ηρακλή. Τι έγινε, ο Ηρακλής τι έκανε το Σαββατοκυριακό, Μαρία. Ναι, ναι, 2-2 με την Πρωτανιά. 2-2 έληξε, Παναγιώτη. Πεντακάθαρο μεγάλη ομάδα είστε, ρε. Μεγάλη. Εντάξει. Μεγάλη ομάδα είστε, μπράβο, ρε. Ναι.
είπε κουβέντα για την ομάδα σου ποτέ, μόνο για τον ΠΑΟΚ λες. Μετά από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, κάτι ομάδα φίλε να μην στο ενώ μετά από ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, τα φίλες στην άκρη, κατάλαβες. Εγώ ξέρεις τι, δεν έχω έρθει ποτέ στο ράδιο, αλλά μόλις ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα έρθω να σε δω, ρε. Δεν φέρει σε γλυκά όμως, γιατί κατάκτησε. Εγώ είμαι ο Κώστας, ο πρωταθλητής. Να δεις τη μούρη μου. Φεύγω στην Γάβδο. Ένα πράγμα θέλω. Κάνω απλά μια χειραψία και σφίξ' το λίγο γερά έτσι. Φεύγω στην Γάβδο. Ρώσικα θα το σφίξω το χέρι. Φεύγω στην Γάβδο. Γεια σας. Να καλά. Α, περίμενε Κώστα, περίμενε λίγο. Για την παροιμία μου την ήξερε. Αυτή που λέει με το ξυπόλυτο. Α, ναι. Περιμένουν πολύ ώρα δύο άτομα. Μπορεί να μας φτωχεί. Μπορεί να μας φτωχεί. Τρεις περιμένουν. Ναι, καλημέρα. Στίκη, πώς το είπε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟ. Καγόρι μου, καλή εβδομάδα. Έτσι. Λοιπόν, Παπαδόπουλα. Έλα. Ξεκινάει το παιχνίδι ρε φιλαράκι, βλέπει το δανό. Μαρκάρισμα του πάνω στο μάτος του Χουλτ από πίσω. Με πρόθεση πάντα μιλάμε, έτσι. Δεν δίνει κάρτα, λες, τώρα ξεκίνησε το παιχνιδάκι, άστο να κυλήσει. Επόμενη φάση του Γκάλο πάνω στο Βίσεσβαρ. Δεν δίνει κάρτα φυσικά, γιατί χάρη να κατηρήσει τον Γκάλο. Ναι, ο Μάριος του Μάτους είδε. Έρχεται η φάση του Λιβάγια, η οποία είναι απευθείας κόκκινη, γιατί να μην γελιόμαστε τώρα. Τι είναι, αλλά άντε λες, να μην τη βγάλει. Βγάζει το δικό μας. Περίμενε. Η Νόβα φυσικά δείχνει μόνο ένα replay, έτσι. Αν ήταν ο Μάτος στη θέση του Λιβάγια, θα δίνει καμιά 17 replay από τις 22 κάμερες που καλύπτει τον αγώνα. Και μας τα πρίζει και μας τα κάνει τα ούλια ότι καλύπτει με 22 κάμερες τον αγώνα. Άξινος και ξέρος. Ναι, εγώ κάνω. Ο Παπαδόπουλος κάνει. Ο Παπαδόπουλος κάνει, καλά του τα λες. Καλά λες με τις κάμερες, μπράβο. Άλλο μονοκάμερο, άλλο 22. Λοιπόν, άρα εγώ βρίσκω δόλο. Στην πρώτη φάση λοιπόν τρώει ο Ζαμπάς κάρτα. Την έδωσε για θέατρο, την έδωσε για καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί την έδωσε. Του την έδωσε. Στο πρώτο μαρκάζα του Σάχοφ, ο οποίος παίρνει καθαρά την μπάλα, σε τα κάθαρα έτσι, δηλαδή δεν τίνει τα αμφιβολία γι' αυτό, του βγάζει κάρτα ρε φίλε. Α, ναι. Δίνει και φάουλ έξω από την περιοχή για να το εκτελέσει ο Μπακατσέτας και του βγάζει και κάρτα. Ύποπτη Δανέζα. Είναι κάρτα, φάουλ για κάρτα, στο 18 που κάνει τον Μπακατσέτα. Τι λες ρε, μπάλα του βρίσκει, από εσύ που το είδες στο φάουλ. Δεν ακριβώς μπάλα. Βρίσκει μπάλα και μετά τα πόδια, αλλά εντάξει δεν είναι κάρτα τώρα. Τι είπες. Κρατάει και τα πόδια μία ώρα πάνω, δεν είναι έτσι. Δεν μπορώ να συμμετέχω, δεν βλεπάρει. Τι Μάρια είπες. Ορίστε. Μπάλα. Πάνε δες με το replay που θα μιλήσεις ρε γελιότητα. Ρε Ντάλη, γελιότητα δεν είμαι. Ντάλη, Ντάλη, σεβασμός Ντάλη. Μη χαρακτηρίζεις ρε φίλε. Πες αυτό που θες. Γιατί πρέπει να χαρακτηρίσεις. Ό,τι είναι μαρκάζο για κάρτα. Καλά και εσύ ξέρεις πόσα... Εσύ ξέρεις πόσα έχεις πει ανάλογα, σε είπαμε έτσι. Ξέρεις πόσες φορές. Δεν έχω πει τίποτα. Καλά ναι, εσείς λέτε όλα σωστά. Σεβασμός. Έλα Νταλή, λάθος έκανες. Άστο, εντάξει, συνέχισε όμως. Συγγνώμη, Μάριε. Είναι τώρα, βράζει το έργο. Άκου να σου πω, Νταλή μου. Γελίος είναι όσο δεν πάει. Αλλά μην τι το λες. Γελίος είναι, αλλά μην τι το λες, παρακαλώ. Έρε φίλε. Βρεπάνε στα εξόφθαλμα. Πιάνει ο Μάτος από το λαιμό τον Μπακασέτα. Στα εξόφθαλμα πάνε. Γίνεται στο ένα μέτρο από τον Σουηδό που τον κράτησε. Ενώ του Λιβάγια δεν είναι εξόφθαλμα, α πούμε, που τον σπρώχνει τον άλλο κάτω. Δεν σου. Χέρι του Σάκοφ, σου δίνει εκεί το πέντε και τελειώνουν όλα. Μα θέλει. Τελειώνει όλα, βρε. Ένα-ένα είναι εκεί πέρα. Πού τελειώνει όλα. Με αυτό τον πάο που έβλεπε, ρε. Με αυτό τον πάο που έβλεπε, έκανε την για 15-17 λεπτά δεν ήξερα που βαδίζαν και που βρισκόντουσαν. Τα έκανε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι, νομίζω. Και με 10 παίκτες. Κατεβαίνεις Αθήνα με αέρα 8 βαθμών. Ναι. Το momentum είναι με σένα. Μεταγραφές εκατομμύρια λεφτά, αυτό έλειπε. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι η ομαδούλα σου, φιλαράκι μου καλό. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ένα μέγεθος, το οποίο οι ομάδες της πόλης δεν μπορούν να τα αγγίξουν. Και δυστυχώς έχουν καταλάβει και οι ομάδες των Αθηνών ότι πια δεν μπορούν να τον αγγίξουν ποιοτικά. Βγάζω 90 λεπτό με 10 παίκτες ΑΕΚ ΠΑΟΚ με 8 φάουλ. Εντάξει, κατάλαβες. Φοβερό. Έκανε στο πρώτο ημίχρονο 6 φάουλ και έφαγε 5 κίτρινες κάρτες. Η ΑΕΚ έκανε 11 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο και έφαγε 0. Τις 3 από τις 11, οι 3 ήταν κίτρινες κάρτες και η μία κόκκινη. Επειδή το ομαδούλα μου δεν το αφήνω έτσι. Καλός ο Ολιβέιρα, να τον δούμε, καλός και ο Ίνγκασον, αλλά Κατσάνης και Ιβανόφ δεν είναι. Επόμενη γραμμή. Περιμένουν άλλοι δύο, είναι αδικία. Και έχουμε χρόνο ακριβώς 4 λεπτά, 4,5. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
Έλα. Έλα κύριε Κώστα, πάμε. Κύριε, άντε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Πάμε, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ έφυγα στο ημίχρονο, γιατί εκνευρίστηκα από την ΑΕΚ, η οποία έκανε άθλια εμφάνιση, και από τον διαιτητή, ο οποίος έπαιζε 100-0 έδρα. 100-0 λοιπόν, έδρα, μάλιστα. 100-0 έδρα. Και δεν έδωσε το πέναλτι τότε. Λοιπόν, ήταν. Μόνο εκεί. Τι 100-0 έδρα, άμα δεν δίνει. Εσείς όμως, Κυρκό, είπατε πριν 2 μήνες ότι δεν ασχολείστε με την ΑΕΚ πλέον. Μόνο εκεί. Δεν μπορώ να κάνω κρίση. Α, εντάξει, καλά. Ναι. Μόνο εκεί του καταλογίζω ευθύνη. Πιθανό να μην το είδε. Και στο Μάτος που πιάνει το λαιμό του Μπακασέτα. Υπάρχει δεν τα. Και αυτό δεν το είδε. Αν οδηγάει είναι επικίνδυνος. Στην πρώτη φάση που κάνετε βγάζετε γκολ. Ναι. Στο οποίο βέβαια έχει απόλυτη ευθύνη ο Μπάρκας. Γιατί γράφει πουθενά σε κανένα νόμο του ποδοσφαίρου ότι στο 10ο λεπτό, αν κάνεις την πρώτη σου φάση, δεν την κάνεις στο 80, την κάνεις στο 10. Αν βάλεις γκολ, τι είναι. Ρέντα. Κύριε Μπάρκα, εκεί. Εκεί βγαίνουν. Δηλαδή, αν κάνει ο Ολυμπιακός 0 στην Τούμπα στο 5, τι θα πούμε. Είχε ρέντα στην πρώτη φάση. Το 10 λεπτό γίνεται, Κυρκό. Δεν γίνεται στο 70. Ο Βαρούχας πάντως είπε ότι ο Δανός ήταν μια σκέτη αποτυχία. Ήταν χειρότερος και από αυτόν στο Άρης ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός ήταν μια χαρά. Αυτό όμως δεν είπατε τίποτα. Αν τον Κυρκό να ολοκληρώσει. Μάρια την πήρε στην εφημερίδα. Την πήρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πήγα την πήρα. Το ίδιο βράδυ, ναι. Το ίδιο λοιπόν, βράδυ. Να διαβάσεις και μέσα, γιατί με αυτήν την εφημερίδα μαθαίνεις τα γράμματα που διδάχθηκες στο δημοτικό. Έτσι, μιλάμε για την εστία. Γιατί τα ξεχάσαμε τα ελληνικά. Περισπομένες, ναι. Έτσι. Okay. Είσαι δύο βιβλία, δύο τόμους, τα γεγονότα στην Ελλάδα 1870 με 1830 τόσο, από Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Καλά είναι τα ελληνικά. Ναι, εντάξει, καλά είναι τα ελληνικά, αλλά αν ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια και μιλάς και διαβάζεις από τα γερμανικά, ναι, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ναι. Dialog. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Και γερμανό διαιτητή στο ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ. Περισσότερα στο dialog.gr. Να κανονίσει γερμανό διαιτητή. Ωραία, πάμε γραμμή, καλημέρα. Το χένες. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, λίγο καθαρά δυνατά. Α, από Αθήνα που ζωγράφησε. Ναι. Ναι. Ναι, ο Δημήτρης. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, Δημήτρης, Δημήτρης. Ο Δημήτρης, ναι. Ο Δημήτρης, από ζωγράφου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, Μαρία, είμαι σε άδεια, επειδή θα με ξαναρωτήσεις αν το δουλεύω. Είμαι σε άδεια σήμερα, έτσι. Ναι, αγόρι μου, ναι, να είσαι καλά. Ναι. Μην πας και με καρφώσεις κανένα εργοδότη εδώ. Όχι, δεν κάνω εγώ τέτοια ρουφιανιλίκια δεν κάνω. Ευαίσθητα αριστερά, ναι. Εγώ όμως θα είμαι την Κυριακή 12 η ώρα με τους ΠΑΟΚτσίδες ως... Να πας σαν κλόν, γιατί χρειαζόμαστε κλόν εκεί πέρα. Εγώ που εν πάση περιπτώσει έχω μια άλλη θέση, δεν θα πήγαινα και να ήμουν εκεί πέρα, αλλά εντάξει. Το παίζεις αριστερός. Πάμε τώρα. Λοιπόν, Μάριε, η πρώτη κίτρινη στο Σάχοφ ήταν, ναι. Για πες μου. Για μέσα στον Μπακασέτα. Θέλω να την ξαναδώ, αλλά το έχω σημειωμένο εδώ ότι ναι είναι. Όχι, θέλω να την ξαναδώ. Ήταν ή δεν ήταν. Θέλω να σε ξαναδώ. Ό,τι είναι για τον ΠΑΟΚ, θέλω να την ξαναδεί. Δίνεται άνετα. Δίνεται άνετα. Δίνεται. Ποιο δίνεται, ρε παιδιά. Πάει στην μπάλα, φέρνει την μπάλα και κλωτσάει το πόδι του. Έτσι είναι. Είναι και τη φάση ουσιαστικά. Αυτό είναι, παιδιά. Γιατί δεν ρωτάει αυτή να τα πει μόνο του. Δεν σου το ρωτάει. Λέει ο Μάριο ότι ήταν, λέει. Ο συνάδελφο. Ο καλό φίλο και συνάδελφο. Ναι. Μάρια, λες ότι είναι πέναλτι πια. Μια φάση η οποία πηδάνε δύο παίχτες να πάρουν κεφαλιά. Το είπε ο κύριος Βαρούχας, το ανέλησε γιατί δεν είναι σε. Το σέρι του παίρνει πλεονέκτημα έναντι του αμυντικού της ΑΕ. Έλα ρε παιδιά, εντάξει, βάζει το χέρι. Το είναι σέρι. Δεν είναι σε φυσική. Μα δεν ο κανονισμός το λέει. Δημήτρη μου, δεν είναι σε φυσική θέση το χέρι. Εγώ αν πηδήξω, ο Τσαλτίδης με περνάει ένα κεφάλι. Αν πηδήξουμε μαζί και βάλω το χέρι εδώ, τέλος. Το λέω καθαρισμένο. Πήρες πέναλτι. Από αυτό που δεν έδωσε στο μπάς στο 20 λεπτό. Όχι, είναι σίγουρα περισσότερο από αυτό που έδωσε σε σένα μέσα στο Χαριλάου. Που το χέρι το Τζανακάκι που είναι πίσω και παίρνει το πέναλτι. Και κερδίζει μέσα στο Βικελίδης με μούφα πέναλτι. Δεν κέρδισα με εκείνο τον γκολ. Με τον Φλόρο τη Έρνη. Για να περάσει μπροστά και το πιέσει ο Πασχαλάκη. Πέναλτι είναι. Πέναλτι είναι εκείνο. Πέναλτάρα είναι. Και δεν έχει δώσει άλλο ένα στον Άρη, στον Μπρούνο Γκάμο στο κύπελλο. Δεν μα τα έλεγε εκείνη τη Δευτέρα, σιγά σιγά τα ξεφρουνίζει. Τώρα μετά από χρόνια δεν θα παίξαμε τη Δευτέρα, να σου το πω. Από εκεί και πέρα, άλλη μια Δευτέρα, βγάζετε κόμπλεξ. Τι κόμπλεξ, φίλε. Ο Άρης κέρδισε πάλι, πέμπτος είμαστε. Για τον Μάτος που πιάνει από το λαιμό του Μπακασέτα, δεν μου λες. Πάτε πάλι για τον Μάτος.
τον πιάνει από το λαιμό! Του λιβά γιατί ξέρω ότι δεν προσπερνάει. Αυτή η σχέση διαιτητών με μάτος είναι πλέον ερωτική. Εύχομαι ολόψυχα αυτός ο Δανός να παίξει τελικό παγκοσμίου κυπέλου, ίδιες ακριβώς φάσεις, Γερμανία-Αγγλία. Να δω τι θα λέει, κατάλαβες Δημήτρη. Ο Λιβάγια τι κάνει. Τι κάνει ο Λιβάγια. Τι κάνει ο Λιβάγια. Άκου τώρα. Τι κάνει ο Λιβάγια, θα σου πει τι κάνει. Και βέβαια, ναι, το είπα. Το είπα. Κόκκινη είναι ρε παιδιά εκεί πέρα. Τι να λέει. Το είπα. Δεν το χτυπάει. Στο Ζαμπά γιατί δείχνει. Τον αποθεί. Στο Ζαμπά γιατί δείχνει. Το είπα, είναι κίτρινη ο Λιβάγια. Δεν το είπα. Το πρωί το επτό που σου ξεκίνημα το είπα. Στο Ζαμπά για ποιο λόγο δείχνει κίτρινη. Δεν ξέρω. Γιατί καθυστερεί την μπάλα. Καθυστερεί, παίρνει την μπάλα και τη βάζει από πίσω και κάνει μαγκές χαρούμενο. Και μετά από 8 λεπτά του βγάζει δεύτερη. Καθυστερεί το παιχνίδι, βέβαια. Φοβερό, ε. Ίδια βγήκε στο Λαμία Πανετολικό. Δέστο. Τι σημαίνει ότι Λαμία Πανετολικό. Και στο καπάκι του βγάζει δεύτερη κίτρινη για ένα φάουλ φυσιολογικό. Κράτα τη φωνή σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, τη σκέψη σου, τη φλόγα σου για την Κυριακή. Για μην πατήσει, μην σε νοιάζει καμιά Μακεδονία, σε ενδιαφέρει μόνο το Πάο Ολυμπιακό. Η Μακεδονία έρχεται και παρέρχεται. Το Πάο Ολυμπιακό δεν θα ξανάρθει. Τι λέει. Τι λέει. Δηλαδή μπορεί αύριο ο μπαμπά σου, ο άνθρωπο να είναι καλά ο Κυραλέκος, να ζει σε ένα άλλο τόπο. Όχι, να είναι καλά ο άνθρωπο. Να μίζει στη Μακεδονία, το πάμε καπαλού. Τα σύνορα χαράζονται και φεύγουν. Παίρνει μια σβίστρα, τα βγάζει και τελειώνει η ιστορία. Κατάλαβε τι γίνεται. Ζήσε τη ζωή σου, αγόρι μου, και στα σύνορα. Καλή συνέχεια. Ναι. Τι αγαπά, αγαπά τη χώρα, δεν αγαπά τη χώρα. Αγαπά τι αναμνήσει, αγαπά τα παιδικά σου χρόνια, αγαπά του ανθρώπου με του οποίου συναναστρέφεσαι, αγαπά τι εμπειρίε που έχει από διάφορα μέρη που έχει πάει διακοπέ. Οπουδήποτε. Αυτό αγαπά. Αυτά αγαπά. Δεν αγαπά καμιά κάνει, χώρα, λοιπόν, κανένα σύνορο. Αν τα σύνορα είναι στο Πετρίτσια, είναι στο Βλαχαρίτσι ή στο Κρυαρίτσι, δεν με ενδιαφέρει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Σε παραδέχομαι. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Είναι ωραίος. Α, δεν έχουμε. Στο βυθό! Ρίξε τον Ολυμπιακό στο βυθό! Να πάνε εκεί ο Φορτούνης με τους άλλους με 4 βουλάκια, τσιπουράκια, 2 μεζεδάκια. Γαύρος, γέννησε τσιπουράκια. Αγνός στρατιώτη. 16, 16. Με πιέζεται πολύ ρε που είναι. 16. 16 ήταν η... Άντε να μην πω, όχι χρήμα. 36 ρε φίλε. Α, 36. 16 αν πάει ρε φίλε είναι Νεάπολη. Εκεί που θα είναι κλειστό ο σύνδεσμο για να μην πάνε την Κυριακή στο συλλαλητήριο. Θα ανοίξει Κυριακή κάποια στιγμή. Πολύ χνη, μπορούμε εμεί, άκου λίγο που δεν θα πάμε στο συλλαλητήριο να πάμε στο βυθό να φάμε. Να πας αγόρι μου. Την Κυριακή πριν το μάτς. Θες όμως να κλείσει, μπορεί να γίνεται χαμός. Τι. Τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο έχει. Δεν το ξέρεις. Πες το. Να σου το πω. 2310 66 2376. 66 2376. Ωραία. Θες μήπως να πας και από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έχω ένα μεγάλο ψάρι, ένα μεγάλο ψάρι. Μείον 30%. Αλλά θα πας στο βυθό να φας γαριδομακαρονάδα. Μπράβο. Εκπληκτική. Μπράβο. Το λέξεις γιατί. Γιατί. Όσοι πάνε παοξίδες θα πάνε μετά στο γήπεδο σκασμένοι. Σκασμένοι, ναι. Θα είναι σκασμένοι. Επίσης έχει, γραμμή, έχει εκπληκτικό τσίπουρο ο βυθός. Εκπληκτικό τσίπουρο να γίνει λιάρδα. Λιάρδα τη Δευτέρα. Να φεύγουν οι κορδέλες να φεύγουν. τελευταία γραμμή για αυτό το μισάωρο. Καλημέρα. Στρατιωτικός νόμος. Στρατιωτικός νόμος. 10 η ώρα το βράδυ, Νάνι. Ναι, καλημέρα. 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 Ανδρέας από Μπρόνξο, πάντως του ΠΑΟΚ. Πολύ γρήγορα, Ανδρέα. Συγγνώμη Παπαδόπουλε, αλλά είσαι πολύ επικίνδυνος. Οπα. Καλά λέω μάλιστα. Πολύ επικίνδυνος. Να, γιατί? Επικίνδυνος. Γιατί? Εγώ αν ήμουν ο γιος του Σαββίδη, θα απαγόρευα να μπει στο γήπεδο μέσα. Τι λες ρε, μουρλέ που έβγες τώρα στην Αμερική. Σε έχει ποτίσει μέθη και δολάρια η Αμερική, θα μου πεις εμένα να πατήσεις το γήπεδο. Δεν κάνει ρε μάγκα. Έτσι πως το λες, έχει δίκιο ο Μελισσανίδης που μας λέει Μαου-Μαου. Γιατί Μαου-Μαου! Ρε, τώρα συνομιλώ με Παοξή, ο οποίος 47 χρόνια δεν ήξερε ο αδελφός του τι ομάδα είναι και θα μου πεις εγώ θα πάω στο γήπεδο. Είσαι παλαβός ρε, είσαι θεοπάλαβος. Άντε πάλι στη σπηλιά που κάνετε. Βγάλετε τον νεκρό εκεί πέρα να τον κάνετε έξω να τελειώνει το ρεύμα, έχει πρόβλημα το μαγαζί. Τι λες ρε Ανδρέα τώρα. Τι να πω στον κόσμο ρε. Τι να πω να βγάλεις φωτογραφίες στην Τούμπα ρε φίλε και να πας στο συλλαλητήριο 12 η ώρα και να σέρνε την Κυριακή στο έξω από το γήπεδο. Παλαβός είσαι. Τι. Θα πάει στη διαδήλωση. Να πάει άλλη μέρα. Άλλη μέρα θα κάνουμε. Α, θα κάνετε και άλλη μέρα. Θα κάνουν και άλλη μέρα, ναι. Θα κάνουν άλλη μέρα. Όχι, δεν θα κάνουν άλλη μέρα. Μόνο την Κυριακή. Θα κάνουν και άλλη μέρα. Έχει sequel, νούμερο 2, νούμερο 3. Θα σε κάνουν την Καρχαρία, έτσι θα πάει. Άμα κάνετε και άλλη φορά, εντάξει. Αυτό λέω. Μα δεν κάνουν άλλη φορά, θα πάνε πάσου πουλάει. Αυτή θα είναι η μεγάλη. Δεν θα είναι μεγάλη, δεν θα είναι μεγάλη, θα είναι καθόλου μεγάλη. Θα είναι ευκαιρία, επειδή είναι το μάτι του Κυριακού, να έχει πολύ κόσμο. Καμιά ευκαιρία. Καλά, έχει ένα δίκιο, θα πάει στην άλλη την παρέλαση, στην διαδήλωση. Ποια διαδήλωση. Έτσι αυτό λέω, ναι. Και ένα με το πάω κάρι, γλυκέ μου. Και ένα με το πάω κάρι, θα γίνει. Γλυκέ μου μετανάστη. Άντε, μπράβο, τώρα τα βρήκαμε. Την πάμε στην άλλη. Τώρα στο πάω κάρι μετά το άλλο. Ε,
πειράζει, αν πάμε στον Παοκάρι, δεν πειράζει. Άρη, ούτε στον Παοκάρι. Στον Ολυμπιακό φοβόμαστε. Από τις 6 Μαΐου και μετά. Από τις 6 Μαΐου και μετά σκάμε κάθε μέρα. Από τις 6 Μαΐου και μετά. Έτσι, θα γίνει κι άλλη. Άντε, θα γίνει κι άλλη. Όχι. Θα γίνει κι άλλη. Όχι. Τώρα θα γίνει διαγίνητη διακολογική. Θα παίζουμε άστον τον άνθρωπο. Ρε. Δεν θα γίνει άλλη, Αντρέα. Ψέματα σου λέει. Άντριου, Άντριου. Αν με λέει ψέματα είναι επικίνδυνο. Άντε πάλι. Επικίνδυνο. Πάλι επικίνδυνο. Ψέματα σου λέει. Ωραία, Αντρέα. Γεια σου. Να σε καλά, φιλιά στο Big Apple. Πάμε σε break. Δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άμα την έξω. Δεν το βάλεις αυτό στο γήπεδο. Γιατί ρε φίλε, τι είπα. Να ρίξετε τίποτα μέσα. Να κλείσει το κινητό. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές 2310-287-888 σε μια σπιντάτη Δευτέρα. Στέλνει. Να πες. Όχι, πες. 1-1. Queensryche, spreading the disease, βάλε αυτό ρε φλόρε. Για σένα, Γιώργο Ιταλό, άστο Ζαγόρα να παίζει. Το I don't believe in love, που είναι το super hit βέβαια. Λοιπόν, τελευταίο μισάωρο. Τι μισάωρο, τέταρτο έμεινε. Γραμμές ανοιχτές. 23-10-287-888. Δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράψη ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54-5-26. Και φυσικά... Και... Αλγινή ναι. Εντύπωση έχει ναι. Προκαλέσει η σημερινή παρουσία ναι. του Νταλή. Και το σχολιάζει και φίλος του ΠΑΟΚ. Εγώ το θεωρώ ο Νταλή γενικά παρασύρεται. Η ζωή του όλη είναι ΠΑΟΚ και παρασύρεται. Το άνθρωπο να είναι καλά και καλό δρόμο να έχει. Εμείς τον αγαπάμε. Για αυτό να πάει. Στέλνει μήνυμα ότι η ΑΕΚ έχει αλλάξει σήμα, έτσι. Η ΑΕΚ, ναι. Και εδώ πέρα το στέλνει κάποιο άλλο, ότι είχε σήμα τον Φίνικα που αναγεννάται μέσα από τις τάχτες του. Και το άλλαξε. Πότε, το 67. Όχι. Συγγνώμη, αλλά λέτε ότι λέτε ο ένα τον άλλον, αφού κάνατε συγχώνευση. Με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκη, εσείς. Έλα, πέστε, άντε, πέστε. Τι πέστε. Πέσατε στη Β' Εθνική και μετά. Στη Β' Εθνική δεν υπήρξε ποτέ. Πώς δεν υπήρξε. Δεν είχε Β' Εθνική, ρε φίλε. Αφού έπεσε. Δεν είχε Β' Εθνική, ρε φίλε. Για κάνουμε. Πήγαινε στην ΕΠΟ που λες έχει τα προβλήματα. Πόσα προβλήματα έχει ο Άρης, ο Πάγο. Το 24 δεν γράφει, ρε φίλε. Πώς υπήρξε το 24, το έπεσε στο 25. Και επειδή έπεσε. Δεν είχε θεσμιστεί. Περιμένουν δύο γραμμές, παιδιά. Και επειδή έπεσε. Εκεί. Στη Β' Εθνική! Καλά, εντάξει, έπεσε 8 φορές, εντάξει, θα καλά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 θα πας. Μπράβο. Στη Σταυρούπολη. Ναι. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο πρώτα. Ναι. 60-22-20. Θα πεις θέλω το καλύτερο μπέργκερ στην πόλη. Ωραία. Και θα πας να φας σήμερα ωραία. Ένα συν ένα μπέργκερ για το σαλονάκι εκεί πέρα. Μια. Στο μπες, στο ψητό. Ωραία πράγματα. Το πιο δημοφιλές φαγάδικο στη Θεσσαλονίκη σας δίνει δυνατότητα να παραγγείλετε online. Μπες στο ψητό.gr και γλιτώνεις και 10%. Wow. Λέω και το τηλεφωνάκι όμως 60-22-20. Μήνυμα Γιάννη, you will never go alone και πάμε στις γραμμές. Το Σάββατο το βράδυ, Νάνι εμείς βαριά... θα ξαναφέρουμε τον Αναστασιάδη. Νάνι βαριά μέχρι τις 11. Πρωί Κυριακής, χαλάρωμα με καφεδάρα και σερφάρισμα. Κατά τις 2-3, φαγάκι, φαγάκι πλούσιο σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Και όταν φτάσει η ώρα 4, ντύνεσαι ο τύπος που έχει βγει μόλις από το χαμηλοτάβανο με πουκάμισο, με τα τρία κουμπιά ανοιχτά. Νύχι μαύρο, σαγιονάρα καφέ, στόμα στραβό και λαρίνγκι μπερεκλεντένικο. Αυτό με ξεπερνά. Λαρίνγκι μπερεκλεντένικο. Ο Βουκεφάλας ας περιμένει, λέει ο Γιάννης. Βάλ το automatic, χρυσέδε. Πάμε, καλημέρα, ναι. Δύο εισιτήρια έχουμε, πάω Ολυμπιακός, έχουμε. Ναι, το είπαμε, ναι. Πάμε, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Κλήρωση. Νίκος Τομπγκάρ. Τομπγκάρ. Να μιλήσω με τον taxi driver της παρέας, τον Ρόμπερ Ντενίρο. Ναι, σ' ακούω. Το καινούργιο ιστορικό. Προκειμένου να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα δεν μας ενδιαφέρουν τα σύνορα. Άντε με το καλό να φύγουν και από τον Εύρο εκεί βαρεθήκαμε να έρθουν στον Έστω και όταν είναι να πάρει το κύπελλο ΠΑΟΚ ας πάρει και στο Στριμώνα. Έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν. Το πιο αλλοιωμένο πρωτάθλημα όλων των εποχών πρέπει να αλλοιώσει και τα σύνορα. Μισές ομάδες με δανεικούς που ξανά, δεν παίζουν. Ξανά τη φράση, το πιο αλλοιωμένο, ξαναπες το λίγο αυτό. Το πιο αλλοιωμένο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Έτσι λες εσύ. Όχι, να σου εξηγήσω. Δεν το λέω για αυτό, να σου εξηγήσω γιατί το λέω. Να ακούσουμε. Δηλαδή, ναι. Η γενναία ομάδα, ναι, ναι, ναι. Η ξέρω εγώ, η μακεδονομάχικη με την εξηγήση και με αυτά, ναι. Μοίρασε ναι, ναι. Παίχτες, ναι. Δανεικούς, καλά έκανε, ναι. Με την υποσημείωση ναι. Ότι δεν παίζουν με τις ομάδες τους ναι. Μέσα έξω όταν θα παίζουν με τον ΠΑΟ. Όπως ο Ατρόμητος με τον οποίο γκέλαρα. Όπως με τον Ατρόμητος με τον οποίο γκέλαρα. Όπως με κόψαν αυγούς με τον Πανιόνιο. Ρε πέρα από αυτό, μαζί σου από αυτό. Ορίστε. Εσύ που είναι η μαγιά σου να πούμε. Τώρα πάρε τον κόρκα. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 5 φορές έτοιμα για δημιουργία β' ομάδας.
πληρώνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, ωραία, για ακαδημίες. Η Μεγάλη Λίγκα δεν μπορεί να οργανώσει κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για βόδια. Εντάξει. Κάπου πρέπει να διοχετεύσω τους παίκτες μου ορθολογικά σε σωστά project. Άρα πολεμάει ο γραμμένος στον ΠΑΟΚ. Όχι ο γραμμένος, η Λίγκα είπε. Ωραία τα λέω. Η ΕΠΟ να το ορίσει. Η ΕΠΟ τι να ορίσει, αγόρι μου. Πώς το λένε. Μιλες βλακίες τώρα. Πάει λαλιά στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Και πρέπει κάπου να δώσω αυτά τα παιδιά. Για να βγάλει η Ελλάδα ποδοσφαιριστές. Μπράβο. Τι να κάνω που δεν με αφήνει να κάνω την ομάδα. Να τους βάλω εκεί που δεν χωρά μελάνι. Όχι, να τους βάλεις εκεί, αλλά να παίξουν και με σένα. Για να παίξουν με μένα, εσύ ο πρώτος. Εσύ θα είσαι ο πρώτος που θα πει ότι είναι στημένη και ότι κερδίζω έτσι. Δεν σου αρκεί το γεγονός ότι μία από τις δύο κέρες που έκανα είναι με τον Ατρόμητο. Πού να το ξέρω. Το είπαμε αυτό. Δεν το είπαμε. Το είπα εγώ και δεν. Απλά λέω. Σε παρακαλώ λοιπόν, σταμάτα την προπαγάνδα πέρα του Μαρινάκη. Εσύ ο Ασλαμάς του Χρύσανθος. Εντάξει, έχω κλείσει με εβδομάδα τώρα. Εγώ γιατί. Έλα, δεν χρειάζεται κανένα. Εγώ τι είπα. Πάρ το Φετβαζίδη. Η κέντρο στη Μακεδονία έχει. Φετβαζίδη. Έρχεται η Φετβαζιδάρα. Ο Φετβαζίδης είναι αγιοδέμεστε, είναι μεταγραφή. Σωστά, ελεύθερος. Ακούς φίλε, αυτή την εβδομάδα θα του πικιαστείτε, λίγο έχουμε νεύρα. Πολλά νεύρα. Καλά, αυτή έχουμε. Κάθε εβδομάδα νεύρα. Πολλά νεύρα έχουμε. Την άλλη Δευτέρα βγαίνει και πέφτει. Φίλε, με 17 νίκες και 2 ισοπαλίες έχετε νεύρα. Έχουμε νεύρα, ρε φίλε, έχουμε νεύρα. Εμείς να πούμε δηλαδή. Άλλο εσείς, εμείς έχουμε. Να πάμε την Κυριακή να τα στηρίξουμε. Νίκο, αύριο θέλω να μιλήσουμε για την όμορφη τελετή στο Αλεξάνδριο. Ένα θα πω για να κλείνω. Ναι. Λοιπόν, αφού μας κατατρόπωσες. Ουέ της αμαρτωλής, ματαιωνείτε. Ήγη και γάρ... Η βασιλεία των ουρανών. Μες στη τούμπα. Ναι. Ματαιωτής, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιωνείτε. Άντε ρε, άντε ρε τη βλάκια. Βγήκες πρωί σκνήπα τώρα. Ρε τη βλάκια. Ρε τόπ ντρίγκερ. Άντε ρε τώρα. Τόπ ντρίγκερ. Άντε ρε. Επόμενη γραμμή. Αύριο μιλάμε για τον Άρη του 79. Για να ακούσουμε τι θα μας πεις για εκεί. Στιγμές συγκίνησης. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Τι γεια σου, φίλε. Πάω ξύ. Καλημέρα, παδό του Πάκου. Αγενή και τη Άρσεν. Θα γεννήσει, βρει όλο τον κόσμο εμένα. Αγενή ή θα γεννή. Ο no name. Τέλος πάντων. Εγώ είναι πρώτη φορά που δεν κερδίζω εμείς στην Αθήνα. Παίρνω εκεί και αισθάνομαι στεναχωρημένος. Γιατί πίστευω ότι 11 με 11 το παιχνίδι ήταν 0-2-0-3. Ρακιτζάκι. Δεύτερον. Α, το έκανε στο 25-02-03, εγώ αυτό περίμενα. Α, στο 25. Συγγνώμη, εγώ γιατί πρέπει Πας με αέρα 38 βαθμού. Λοιπόν, να σου πω κάτι, άσε την προπαγάνδα σου και μάθε να ακούς. Δεν είμαι εγώ η Μπαρτσελόνα που πρέπει όλα τα παιχνιά να κερδίζω 0-3. Ποια όλα. Γιατί αλλιώς δεν θα είμαι άξιος πρωταθλητής. Πήρα πολλά, πήρα αρκετά. Όσα πήρες 2-3 ήταν. Α, καλά, καλά. Όπως θέλει τα κάνουμε. Είδαμε τα Γιάννη να χθες ο Χαριλάου. Με Τσιμόπουλο, με Νικολιά. Με έναν όρθι δεν πέφτει. Με Κάστρο. Βέβαια. Ναι, με Κάστρο και με. Ναι, βέβαια. Μάθε να ακούς και να μην φωνάζεις. Φοβόμουν το Φιντέλ Κάστρο, μάλιστα. Δεν έχεις βαρεθεί να ανακαλύπτεις φανταστικές φάσεις. Επίσης, ο Ιγκλέσιας και χθες δεν ξεκίνησε εναντίον του Απόλλωνα Σμύρνης. Τι μας λες τώρα. Δεν ξεκίνησε και εναντίον του Ολυμπιακού, μου το έκανε γαργαρίστα. Γαργάρα, γαργάρα. Μα αυτό λέω. Και χθες δεν ξεκίνησε ο Ιγκλέσιας. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Αυτό λέω. Και ο Καλτσάς και όλοι. Τέλος πάντων, εγώ. Και με χ ακόμα έχω κλειδώσει το πρωτάθλημα. Εννοείται. Ακόμα και με χ. Εννοείται. Και σαν ομάδες εγώ πιστεύω ότι είμαι πολύ καλύτερο από τον Ολυμπιακό. Ωραίος. Θα φανεί. Έγινε παλικάρι, θα το δούμε. Έγινε. Να είσαι καλά, ωραία. Που λένε μου. Καλή εβδομάδα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Στο μεταξύ σας μας δεν φάνηκε αυτό. Καλημέρα. Ναι, δεν φάνηκε. Ήταν καλύτερο. Τελικές σε 22. Σε διάρκεια. Ήταν σε διάρκεια πρωταθλήματος. Όμως είμαστε καλύτεροι. Καλημέρα. Σε διάρκεια ήσανε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Είναι μια χιουμοριστική εκπομπή που έχετε. Βγήκε και ο προηγούμενος που είπε ότι είναι στεναχωρημένος που δεν κερδίζει στην Αθήνα. Γιατί έχει, να μην πω, κερδίζει συνέχεια στην Αθήνα. Τι ωραία σου είπε. Είπε η πρώτη φορά, λέει. Που... Μας έκανε τη μέρα σήμερα. Αδερφέ, συγγνώμη λίγο, αν θες φίλε. Ο Αργιανός από τη Βέρεια είναι, ρε. Α, ο Αργιανός, Άρης, το παιδί, ναι. Αργιακός Αργιανός, ναι, Μάριο, φίλος σου. Α, Κώστας. Με την αντίσταση του ΠΑΟΚ που συγκρίνεται με τη Γαλλία. Με τα τέτοια, ναι. Με τους κουραβιέτες, την οποία το χρησιμοποιούν, το γλυκό. Είστε τους άλλους δύο στην απέξω. Παπαδόπουλα, σήμερα είμαι όλος δικός σου. Πραγματικά δηλαδή χαίρομαι να σ' ακούω. Όπως σου λέω κάθε μέρα, δηλαδή τους ακούω. Είσαι αραχτός πάνω με τα παπούτσια πάνω στο τραπέζι για να κοροϊδεύεις. Έτσι μου αρέσεις. Σε χαίρομαι να είσαι πάντα έτσι. Λοιπόν, σε 10 μέρες γιορτάζουμε την ερωτική σχέση που έχει ο Μάτος με τους διαιτητές. Γιατί δεν γίνεται να αγαπάνε τόσο πολύ και να μην το βγάζουν ποτέ εκτός παιχνιδιού. Του Αγίου Βαλεντίνου, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Επίσης θα σου χρεώσω ένα φάω λίγο στο σοβαρό σε αυτό που είπες, εν ερήμη του λόγου μάλλον το είπες έτσι γι' αυτό για τα σύνορα με τη Μακεδονία. Δεν ξέρω αν τα πιστεύω. Αν τα πιστεύω σου είμαι εντελώς αντίθετος. Για μένα λες. Αλλά λίγο θα πρέπει να το προσέξεις. Αυτό ακόμα και για χαβαλέ δεν θα πρέπει να το πεις. Εσένα λέει Μάρι. Και τρίτο και τελευταίο για μένα. Για μένα λες. Για μένα. Καθυστερημένε Μάρι, γι' αυτό λέει. Έλα εντάξει, χαβαλέκα.
Και τρίτο και τελευταίο, θέλω να το βάλει καλά στο μυαλό σου. Εγώ! Μεταξύ μα όμω, δεν μα ακούσει. Δεν μα ακούει, το κλείσαν όλοι τώρα. Πρωτάθλημα θα δώσω εγώ. Που θα έρθω μέσα στην Τούμπα. Άντε, ωραία, φέρε και το δράπι. Θα είσαι στο συν 3. Από μένα θα το πάρει. Αν θα το πάρει. Εντάξει, μπράβο. Κατάλαβε. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Κώστα, να σε παρακαλώ να κερδίσει τον Ολυμπιακό μπάσκετ, σου δώσω κανένα βαθμό στην Τούμπα και βγει Ευρώπη. Επόμενο, καλημέρα. Τι το χρειάζομαι. Εγώ λέω, παιδιά, να το κλείσουμε. Και δεν κλείνουμε. Ταπεινή μου γνώμη. Ναι, ναι, κλείσε. Πες τα νικητές. Πάω Ολυμπιακός. Πάω Ολυμπιακός. Του Μπάρα. Και τώρα τα δυο μας. Νικητές είναι οι Τσερέπης Κωνσταντίνος, τελειώνει σε 122. Τσερέπης Κωνσταντίνος, 122. Και Αζάς Ιωάννης, τελειώνει σε 316. Αζάς Ιωάννης, τελειώνει σε 316. Αυτοί οι δύο τι κάνουν, επικοινωνούν. Θα επικοινωνήσει μαζί του η Μαριλής. Θα του πάρει η Μαριλής. Θα σπάρει η Μαριλής, σηκώσει το τηλέφωνο. Για βάλε, για βάλε. Τι. Ένα σουτ, πέφτει ο Βελίδης από κοντά, ματέο γκολ για τον Άρη, επιτέλους το βάζει τώρα ο Αργεντινός και ανοίγει το σκορ. Δεν μπόρεσε ο Βελίδης να κρατήσει την μπάλα, το σουτ του Μαρτίνες. Ο Ματέο ήταν στο rebound από κοντά, από κανονική θέση. Έτσι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άρης παίρνει το προβάδισμα. Μετά από ένα πολύ αγχωτικό Οκτώβριο, από το Σεπτέμβριο. Και τότε. Από τον Αύγουστο τραγουδούσε. Τότε να δεις νεύρα. Πω νεύρα. Η φωνή σου εδώ πολύ φλόρικη είναι. Τον Παπαδόπουλο είναι. Πάλι αυτό. Όχι εσύ. Πανηγυρίζουν από την άλλη πλευρά του γηπέδου οι παίκτες του Παντελίδη. Ο οποίος έχει αγκαλιάσει. Τρεις μέρες έχει φύγει τώρα. Έχει φύγει. Με έχει χώσει τρεις μέρες. Πήγε βόλτα. Πού βόλτα? Στα Βρυξέλλα. Πού σε έχω, εδώ πέρα. Πάλι Χρυσόγονος. Κούτρα. Όχι. Άλλο. Αυτά. Εδώ φίλε, όλοι φεύγουν από μένα. Γιατί εγώ φεύγω. Δεν είσαι ρεπόρτερ, Μαρία, να γίνει. Άστα τα κοιτάξτε. Τι πάει δουλειά, πάει αυτό. Εσύ πα σε κούτρα θέατρα. Και βοηθάς και εμάς να πηγαίνουμε και εμείς σε κούτρα θέατρο. Εμείς το λέμε. Θα πήγαινε και να μην ήμουν εδώ. Έτσι. Τι. Θέα. Όχι. Αν δεν ήσουν εδώ, δεν ξέρουμε αν θα πήγαινες. Θα πήγαινε. Όχι. Πάω 30 χρόνια, ρε φίλε. Τώρα πρέπει να φύγω εδώ πέρα. Όχι, να όχι. Πάω. Ναι. Πλάκα μου κάνει. Χάρη στο λίγο. Ίσα πάω εδώ επειδή ακριβώς δεν ήμουν, επειδή έκανε τόσα χρόνια με ξέρανε. Λοιπόν, Ζαγόρα, το μεσημέρι πάλι Queensryche, αλλά μόνο εμείς παίζουμε Spreading the Disease. Παιδιά, το κυνηγάμε για προσκλήσεις. Αυτή την εβδομάδα, σπουδαία live, 9 του μηνός, Uriah Heep, 10 του μηνός, Monster Magnet. Για Monster Magnet σίγουρα προσκλήσεις, για Uriah Heep θα δούμε, έτσι. Έχετε εκπομπή. Αυτά. Αίτος 24. Ακολουθεί εκπομπή PAOK 25, για τα 25 εκατομμύρια του Πρίγιοβιτς. Αύριο με το καλό, εμείς 10 η ώρα, θα έχουμε τον απόϊχο της 19ης αγωνιστικής με διάφορα πικάντικα θεματάκια, όπως το καταραμένο κινητό και τα ακουστικά του Γιάννη Σπυρλίδη με τον Νίκο Καραγεωργίου στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Από εμάς και τον Χρήστο Κιώση, να έχετε μια bloody rocking week!